Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Γιάννης Χιλιτίδης, Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Μπανιώτης. Εδώ θα κάνουμε ένα τρίγωνο των Βερμούδων, να πούμε. Ωραία μέρα σήμερα. Καταπληκτική μέρα σήμερα. Ψοφάω για κρύο, ψοφάω για χειμώνα και διανύω τις τελευταίες καλές μέρες ενός καλού χειμώνα, καθώς ο καιρός τέλη του μηνός θα αλλάξει, θα αρχίσουν να βγαίνουν, να πούμε, οι γύρες των λουλουδιών. Όσοι είμαστε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο γιατρέ στη γύρη εθισμένοι, θα αρχίσουμε να φτερνιζόμαστε, θα αρχίσουμε να βυχάμε, που λένε στις αίρες, ναι. Θα αρχίσει να γαργαλάει ο λάριγκάς μας, να μου, και θα αρχίσουμε να αυτά τα φοβερά. Θα στεγνώνει το λαρύγγι μας, θα πρίζονται τα μάτια μας. Είναι συμπτώματα. Ναι. Τι συμπτώματα τώρα, τι πρέπει να προσέχουμε. Για δώσ' τα φώτα σου, εσύ που είσαι βελονιστής αλλά και παθολόγος πρώτα απ' όλα. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, τι γίνεται τώρα, για πες τώρα. Τι... Για τα αλλεργικά συμπτώματα. Τα αλλεργικά. Ναι. Εμείς που είμαστε γαλανομάτιδες, ασπρουλιάριδες. Ναι. Που είμαστε, ξέρω εγώ, τύποι που οι γύρι των λουλουδιών και πώς το λένε αυτά τα φυτά μας κάνουν και φτερνιζόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτά, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Εντάξει, αν έχεις κάποια προδιάθεση σε κάποιο αλλεργιογόνο, μπορείς να. Ναι. Εντάξει, σε οτιδήποτε. Μπορεί να είναι γύρι, μπορεί να είναι τα πεύκα. Δώσ' τα φορά. Κάναμε τις αλλεργικές αυτές. Η σκόνη των λουλουδιών, οι ελιές, τα σιτηρά, έτσι είπανε να πούμε. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει. Εντάξει, στο σπίτι όμως μπορεί να κάνει ένα καλό καθαρισμό, να ρίζει το σπίτι σου πρωί και βράδυ. Να αλλάζει τα κρυφά σε εγώ στο σπίτι μου πάω δυόμιση ώρε. Αυτή που είναι. Ναι, δηλαδή. Περισσότερο... Δεν είμαι συνταξιούχο, να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δικό σου είναι ο φορτιστή. Τον πήρα εσύ. Ρεπόρτερ του Απόλλων Καλαμαριά. Το ψάχνει. Φέρτε εδώ. Έφαγα δύο-τρει φορτιστέ. Δεν δικαιούμαι. Δηλαδή τι. Όλη η Ελλάδα κλέβει. Δηλαδή εγώ να μην φάω ένα φορτιστή. Τέλο πάντων. Τέλο πάντων. Εντάξει. Το ανακάλυψε όμως. Καλό αυτό. Καλά τα ανακλαστικά έχει. Λοιπόν, να μιλήσουμε για μπάλα. Και ό,τι θες θα μιλήσουμε, 775. Και για μπάλα θα μιλήσουμε και για box θα μιλήσουμε και για αλλεργίες θα μιλήσουμε. Οπότε τι γίνεται τώρα. Τι συμβουλεύουμε αυτούς οι οποίοι σαν και εμένα έχουν αυτά τα αλλεργικά, ας πούμε, θέματα. Εντάξει, κάποιοι έχουν και δύσπνοιες. Μπορείς να κάνεις κάποια θεραπεία απευαισθητοποίησης. Πώς, απευαισθητοποίησης. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορεί να. Να σου κάνει κάποια τεστ ωραία. Αντισταμινικά αυτά τα. Όχι, όχι. Οι θεραπείες σου γίνεται κατά κάποιον τρόπο μια εισαγωγή στον οργανισμό κάποιων αλλεργιογόνων σε μικρή ποσότητα. Ναι. Ικανοί όμως να σου παράγουν όμως εσένα κάποια σωστή αντίδραση. Ναι. Και σιγά-σιγά απευαισθητοποίησε από κάποιο αλλεργιογόνο. Δεν μου λες, όσο γερνάς, λέει, αυτά πάνε προς τα πίσω. Δηλαδή, όταν οι γέροι δεν έχουν αλλεργίες, αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ναι, κάποια στιγμή. Γιατί αυτό γίνεται. Γιατί αυτό γίνεται. Οι γέροι σταματάνε τις αλλεργίες. Δεν νομίζω ότι τόσο σταματάνε. Όσο εντάξει, ίσως έχουν κάποια πιο σημαντικά προβλήματα μετά. Οπότε ναι. Νομίζω. Τα αφήνουν τα άλλα. Ναι. Κοίτα τα σάχαρα, κοίτα τα αφήνουν. Ναι. Σοβαρότερα. Ναι. Μάλιστα. 9:55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Την Τετάρτη, μάλλον ψέματα. Ναι, την Τετάρτη είχαμε τον γιατρό τον Ηρακλειδέα εδώ, τον κτηνίατρο. Μιλήσαμε για το Champions League. Μιλήσαμε για τη μεγάλη Γιουβέντους. Φέτος. Μιλήσαμε για Ατλέτικο, για Σιμεώνε, μιλήσαμε για Ηρακλή, μιλήσαμε για συνασπισμό, μιλήσαμε για την αριστερά. Διαμαρτύρηθηκαν πάρα πολύ δεξί, τι είναι αυτά τα πράγματα, μην το ξαναφέρεις αυτόν εκεί κτλ. Χθες είχαμε τον Στέφανο, ο οποίος είναι ακροδεξιός και αριανός. Άρχισε να μιλάει για την 21η Απριλίου. Τι καλή που είναι η 21η Απριλίου. Να φέρεις και ένα κέντρο τώρα, να δεις ποιος. Ναι. Είσαι στο κέντρο, είσαι, πού είσαι. Χαφ, πού, απολυτήκτη, δεν σε νοιάζει εσένα. Δεν νομίζω τόσο πολύ. Εσύ, νομίζω... Με τη σωστή άποψη τώρα, εντάξει. Η σωστή άποψη για τον καθένα είναι διαφορετική. Ναι, 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 σωστά. Ναι, ναι. 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 Γιορτάζανε μισή σήμερα, άλλοι. Ναι. Ναι. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι γελάγανε. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι κάνανε, ναι. Αν και τώρα νομίζω ότι. Ο λαός έχει απευαισθητοποιηθεί από τέτοιου είδους. Έχει απευαισθητοποιηθεί, που λέει και ο Κόκκινος. Απευαισθητοποιηθεί. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι. Καλό είναι για ένα λαό. Είναι καλό για ένα λαό να γίνει γουρούνι. Είναι μια τάση προς την ορίμανση. Γουρουνοποίηση θα το έλεγα εγώ. Ναι. Κοινικότης. Ξέρεις ότι τα νέα τα παιδιά. Σε κουρέσουμε το πάθος, ακόμα και στα 80's που υπήρχαν, δηλαδή δεκαετία του 80. Να γεμίζουν οι πλατείες με ένα εκατομμύριο κόσμο. Μια πράσινη, μια μπλε, ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα πάθος. Ωραίο είναι το πάθος. Ναι, ναι, προς την λάθος κατεύθυνση, ίσως. Ωραίο είναι το πάθος. Να έχει ένταση ένας λαός, αλλά να μην την έχει, ας πούμε. Υπήρχαν συμφέροντα, ρε γιατρέ.
Ναι, ο λαός δεν τα ήξερε όμως. Όχι, συμφέροντα και για το λαό τα ίδια. Τα συμφέροντα. Τα συμφέροντα είναι το παρεδός. Εντάξει, το ταγκό θέλει, παρεδός, θέλει, ναι. Θέλει δύο πάντως. Εγώ νομίζω ότι επειδή δεν υπάρχει παρεδός τώρα, έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Πάλι, δεν έχει πάλι, να κάνει με το ιδεολογικό πάλι, κομμάτι. Πάλι δηλαδή. Υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει σε τόσο. Πώς το πες? Πάλι υπάρχει το παρεδός. Το παρεδός. Εντάξει, ψιλοπράγματα, έτσι. Μπακάλικα. Δεν υπάρχει πολύ μαρμίτα να φάγονται. Δεν υπάρχει μαρμίτα, δεν υπάρχουν. Τώρα οι χεριές οι μεγάλες γίνανε, πάει τώρα, τελείωσε. Ναι. Ωραίες ήταν οι χεριές, δεν υπάρχει τώρα. Ο Έλληνας όσο βρει θα κάνει. Με το θάνατο του Στάθη Ψάλτη, σήμερα αποχαιρετάμε και ένα κομμάτι από τη δεκαετία του 80, το οποίο ήταν. Σήμερα ήταν πάρα πολύ μελαγχολική με το άκουσμα της είδησης του θανάτου του Στάθη Ψάλτη. Οι πολίτες που ζήσανε αυτή τη δεκαετία ήταν ιδιαίτερα μελαγχολικοί. Γιατί πέρασε σαν ταινία από το μυαλό τους έτσι τα ωραία. Τα ωραία χρόνια. Νοσταλγική ήταν η μέρα σήμερα. Ήταν νοσταλγική. Από τα βιντεοκλάμπ, η εποχή του. Ναι. Του πρώτου. Βέβαια ήταν και λίγο φθηνές οι παραγωγές και στόχευαν λίγο στην Ελλάδα. Η βιντεοκασέτα τότε. Είναι λίγο cult καταστάσεις, αλλά είχε την μορφιά του. Γιατί. Έκανε, εντάξει. Από κινηματογράφο τα γυρίσανε. Ποιο? Λέει ο Χιλιτίδης. Ταινίες έκανε, λέει. Σε κινηματογράφο. Ναι. Αλλά μετά, εντάξει. Μετά γίναν ταινίες. Α, μόνο τρεις κασέτες έχει κάνει. Η Φίνου δηλαδή που έκανε μαζί του, μόνο κασέτες έκανε. Ταινίες. Πειρατές. Ακινηματόγραφο ήταν. Ναι, τρελόσιμο ότι θα το κάνω. Ναι. Περνούσαν και στα. Ήταν κινηματόγραφο. Ναι. Που λένε, ήταν στο κινηματόγραφο. Ναι. Ο κινηματογράφο, κινηματόγραφο. Ξέρεις πότε θα περάσει, θα κλείσει ένας μεγάλος κύκλος του ελληνικού κινηματογράφου. Όταν πεθάνει ο Βουτσάς. Ναι. 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 Τότε θα πιστεύω ότι. Και ο Καλυβοκάζη ακόμα. Ο Βουτσάς είναι πιο ιεροτέρας, ναι. Ας πούμε. Ο Καλυβοκάζη ζει σε έναν πύργο στην Κηφισιά, τον οποίο έκτισε ο ίδιος. Είναι γεννημένος το 1900, νομίζω 30. Νομίζω. Ναι. Αλλά ζει. Ο Καλυβοκάζη. Ο Βουτσάς ζει. Ναι. Ζουν άλλοι. Ο Λάκης Κομνηνός ζει. Έτσι, οι γυναίκες πολλές ζουν. Οι γυναίκες είναι. Οι Λάσκαροι, οι Καραγιάννη ζουν, αλλά έχουν γίνει σαν ερήπια να πούμε. Σαν στοιχειωμένη πύργη έχουν γίνει. Νομίζω ιερότερες μόνο Βουτσάς. Ναι. Για μια γυναίκα τι είναι ωραίο πράγμα. Να γίνεται σαν μουστόγρια εκεί και να ντρέπεται να βγει έξω ή να πεθαίνει σαν τη Βουγιουκλάκη στα 64 νέα, ας πούμε. Νομίζω να αποδεχθεί λίγο την ηλικία της. Ας πούμε η Μπριτζίτ Μπαρντό για παράδειγμα έχει αποδεχθεί την ηλικία της. Ναι. Δεν βάφεται, δεν κάνει πλαστικές. Δεν κάνει πλαστικές, δεν βάφεται. Σπάνια περίπτωση. Μια όμορφη μεγάλη γυναίκα. Μια όμορφη μεγάλη γυναίκα. Άξι. Φαίνεται ότι είναι όμορφη, ήταν όμορφη. Αλλά ναι. Πλαστικές και τα λοιπά. Δηλαδή οι άντρες καθάρισαν όλοι. Μετά τον Μπάρκουλη. Ποιος είναι άλλος. Ποιος είναι άλλος. Ποιος ζει άλλος. Ο Καράς. Πέθανε. Πέθανε ο Καράς. Ο Καράς έχει δουλειά στα κοκαλά του. Ο Καράς πέθανε το 12. Αν έχει 4 χρόνια. Ναι, προστάτη. Βάρεσε προστάτη. Δεν πρόλαβε. Μπάρκουλης πέθανε. Ο Μπάρκουλης έπρεπε να πεθάνει χρόνια πριν. Αυτά που έφαγε και που μύρισε και που ήπια, δηλαδή πήγε στα 80. Εμείς που δεν πήρουμε 10 πρίσμα, πόσο πρέπει να πάμε, 100. Δεν θα φτάσουμε τα 80. Μια χαρά πήγε ο Μπάρκουλης. Αλλά ο Ψάλτης, ναι, πέθανε. Μουστάκας πέθανε. Ο Μουστάκας 67. Πολύ. Ετών. 67, ναι. Μικρός. Μικρό δεν το λες, αλλά και μεγάλο δεν το λες. Τι είχε άλλα 10 χρόνια. Είχε άλλα 10. Στο, κάτω το μέσο όρο ήταν. Εντάξει, εντάξει. Ο μέσο όρο πόσο είναι. 78. Και είναι 78. Στου άντρε. Στου άντρε. Στι γυναίκε πόσο είναι. 80-80. Με τα γενώσιμα πόσο πήγε. Κατέβηκε. Παρέμεινε δεν τόσο. Δεν είναι τα γενώσιμα. Είναι λαθεμένη αντίληψη αυτή. Ναι. Βέβαια. Τώρα με αυτά τα νοσοκομεία πάντα, πάντα που είναι. Πάντα και θα υπάρχουν. Τώρα, ναι. Εντάξει, καλά. Εσύ ξέρει καλύτερα που να ξέρω εγώ. Ναι, σωστά. Ναι. Μπάλα βλέπει, είδε μπάλα. Μαζί είδαμε την Γιουβέντου. Όχι την Γιουβέντου. Την Ρεάλ. Μπάγεν. Είδαμε μαζί Real Bayern. Ναι. Είμαστε με την Bayern, μάλλον. Είμαστε με την Bayern. Ναι. Σαν γερμανόφιλοι που είμαστε. ποδοσφαιρικά. Και μας δανείζουν κιόλα. Μας δανείζουν οι άνθρωποι. Δεν πρέπει τώρα. Να τους υποστηρίξουμε λίγο. Δεν πρέπει να. Ένας λαός ο οποίος τρώει επιχορήγηση από τον Γερμαναρά, να πούμε. Μας στηρίζουν. Δεν νομίζω ότι. Να τους μισούμε τους Γερμανούς. Όχι. Βγάζουμε μια κακία όμως. Κόμπλεξ. Κατωτερότητα. Πώς βγάζει ο χωρικός στον Αθηναίο. Ο υπάλληλος στο αφεντικό. Πώς βγάζει ο Πάοκ στον Ολυμπιακό. Πώς βγάζει το μικρό κόμμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βγάζει η Χρυσή Αυγή στο ΣΥΡΙΖΑ το μικρό κόμμα. Ο μικρός βγάζει κόμπλεξ στο μεγάλο. Εντάξει, και εμείς βγάζουμε ένα κόμπλεξ στον Γερμαναρά. Ανθρώπινο. Στον Άγγλο, σε αυτό που μας δάνεισε, στον Ευεργέτη δηλαδή. Στον Γάλλο. Στον από πάνω. Στον από πάνω. Ναι. Αυτοί μας ευεργέτησαν, δεν μας ευεργέτησαν. Και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν. Οι άνθρωποι να δίνουν λεφτά. Το φθηνό επιτόκιο δάνειο στα παγκόσμια χρονικά. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε επίοικοι. Να μην είμαστε. Εγώ, σαν Αναπτόπουλος, δεν μπορώ να είμαι αγνώμονας στον Ευεργέτη.
σωστή. Ο Ευεργέτης είναι Ευεργέτης, Γερμανός. Ευεργέτης δεν είναι. Να μην σωστή, ναι. Τι είναι αυτό. Τι ακούστηκε. Ναι. Είναι Ευεργέτης. Ξενοκράτης. Ο Σταυρίδης, το οποίο. Τι γίνεται. Σταυρίδης. Όχι, όχι, θα πει. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου ζει. Λέει ο ξενοκράτης. Ναι. Δέσποινα Στυλιανοπούλου ζει. Ναι. Του Ρίζου η γυναίκα. Η Έλσα Ρίζου ζει. Η Έλσα Ρίζου ζει. Είναι 80. Η Έλσα Ρίζου. Βέβαια, σίγουρα είναι 80. Ο Ρίζος πέθανε το 19, το 90, δεν πέθανε. Ο Ρίζος πέθανε 75 χρονών, καρδιά. Σταυρίδης, το οποίο στις Σέρες παίζει θέατρο. Ποιος Σταυρίδης. Ο δικός μας. Αξέχαστο στο ρόλο του βοηθού ανακριτή στο συμβολιογράφο ο Στάθης Ψάλτης. Ναι. Του Σιορτάπα. Ναι. Τον πρόλαβε στο Σιορτάπα. Δεν πρόλαβε. Το έχω δει στο YouTube. Τα έχει δει στο YouTube. Ναι. Τρομερός. Πολύ καλή ηθοποιία, ναι. Ναι. Βέβαια, τα πολλά λεφτά τα πήρε από τις ταινίες, τις αγλαμάρες που έκανε. Γιατί όταν κάνεις στην Ελλάδα ποιοτικό κάτι, δεν ανταμείβεσαι. Πρέπει να κάνεις καραγκιοζλίκι, πρέπει να κάνεις ευτράπελο, πρέπει να κάνεις, να πούμε, το παράλογο, πρέπει να κάνεις το extreme για το λαό. Ναι. Θέλει ποσότητα. Ναι. Ναι. Ισοφάρισε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων η ομάδα του Νάγκελσμαν, γιατρός Ηρακλειδέας. Μέτρια εμφάνιση, αλλά πολλή αυτοπεποίθηση για το αποτέλεσμα. Ο μικρός προπονητής σε ηλικία έχει και πνευματικά χαρίσματα. Είναι άξια λόγου απόλυτος σεβασμός που του δείχνουν οι ποδοσφαιριστές του. Έναν 29χρονο προπονητή που δείχνουν απόλυτο σεβασμό οι ποδοσφαιριστές του. Έναν ο οποίος είναι κάτω από 30 χρονών προπονητής, το σεβασμό που του δείχνουν οι ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι μεγάλο. Η γνώμη σου για Ρεάλ το καλοκαίρι να βάλουν σέντερ φορ Κριστιάνο, να πάρει Αζάρ και ένα Ντεχέα και ένα γρήγορο μπακ δίπλα στο Ράμος. Και άντε για μετά, λέει ο Ρεάλ Μαδρίτης, 5.56. Είναι δεδομένο ότι πάει σε επίπεδα σέντερ φορ ο Ρονάλντο. Είναι δεδομένο ότι ο Μπενζεμά πρέπει να πάρει δρόμο, να μπει ο Ρονάλντο σέντερ φορ και να γίνουν στην πίσω γραμμή κινήσεις όπως και στον τερματοφύλακα, όπως και στον έναν από τους δύο στόπερ. Πολύ ωραίος, πολύ σωστός ο 5, πώς το λένε, για μόνο να βάλω τα γυαλιά μου, ο 5.56, 21 Απριλίου. Μισή βρίζουν, μισή φωνάζουν. Δεν νομίζω ότι πλέον έχει αξία το όλο θέμα. Φθήνει προς τα πίσω. Αν και οι φανατικοί ακροδεξοί τη θυμούνται με δέος αυτή την ημέρα. Χθες το βράδυ βγάλαμε. Βγήκανε στο τηλέφωνο πάρα πολύ δεξί. Πάρα πολύ ακροδεξιά στοιχεία. Τα οποία μιλούσαν με δέος για την χούντα του Παπαδόπουλου. Δηλαδή, έπαθα πλάκα, εξεπλάγει. Γιατί να, εξεπλάγει. Είναι μία άποψη αυτή. Ναι, εξεπλάγει. Όπως παίρνει το κοκκουέ 6-7%, ναι, μπορεί να πάρει ένα αντίστοιχο από την ακροδεξιά. Δεν είναι περίεργο. Ναι. Εντάξει. Τι έγινε, τους καφέδες. Ποιος είναι με το καϊμάκι ο δικός μου. Αυτός είναι ο δικός μου. Όχι, αυτός δεν είναι δικός μου. Γιατί αυτός δεν είναι δικός μου. Γιατί είναι πιο γλυκός. Γιατί είναι πιο γλυκός. Καϊμάκι έβαλε στο γιατρό, εμένα με έβαλε εδώ την τρύπα του όζοντος. Τι είναι αυτό το πράγμα. Θα επιμεληθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι γερός. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Γιατρέ μου, πώς πάει ο βελονισμός. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Τι θέματα έχουμε τώρα, αλλεργίες έχουμε. Αδυνάτισμα κτλ. Ναι. Ευερέθησο έντερο. Ευερέθησο έντερο. Ναι. Πόνους παντοστήγους. Πόνους, ναι. Εντάξει, χιαλκίες, επικονδυλίτιδες. Έχει ναι, διάφορα. Έχει έτσι πολλά πράγματα ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ για εμάς. Δόξα τω Θεώ για εσάς. Βοηθάτε την κατάσταση. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ναι. Γεννηθείς το 1934. Βοηθάτε ρε παιδιά, ναι. Ναι, ναι, σωστά. Γεννηθείς, έχει πολύ καλό DNA ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Μένει δίπλα στο Εγνατία Hotel δίπλα. Τον βλέπω πολύ συχνά. Πάρε με ένα τηλέφωνο, του πάρω ένα αυτόγραφο. Ναι. Ναι. Όταν... Το 34 γεννημένος, 5, 6, 7, στο 83. Παίζει ακόμα. Βάφει το μαλλί. Πλάκα κάνεις. Ναι. Είναι το 34 με τη Μάρο Κοντούς, είναι ο Μίλικος. Ναι, πάρω κοντού. Το 34. Όλα αυτά. Ναι, ναι, το 34. Το σχολείο όμως δεν αποσύντησες την ιστορία και τα θρησκευτικά να πάρεις 20. Τα θρησκευτικά δεν μ' άρεσαν γιατί ήταν παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν τα γούσταρα. Τα ιστορία όμως, η οποία είχε γραφτεί και είχε ένα πραγματικά γεγονότα, νομίζω ότι τη διάβαζα. Η γεωγραφία τη διάβαζα. Γεωγραφία. Πολιτική οικονομία. Κοινωνιολογία. Σε αυτά. Κοινωνιολογία. Ναι. Κοινωνιολογία άριστος. Κάτω από τη βάση ο κόκκινος. Ιστορία, ιστορία κορμού, άριστος. Έκθεση, άριστος. Νέα ελληνικά, άριστος. Πού πάτωνες. Πού πάτωνα, μαθηματικά, φυσική, χημεία. Δεν ήσουν τις πρώτες δέσμες.
Όχι, δεν ήμουν στι πρώτε δέσμε. Ήμουν τέταρτο δεσμήτη. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω στην πέμπτη δέσμη. Θυμάσαι την πέμπτη δέσμη. Δεν ήθελε να πα πανεπιστήμιο. Πήγαινε κάτι κοπρόσκυλα στην πέμπτη δέσμη. Ναι. Κάτι πλούσιοι, κάτι γη βιοτεχνών, κάτι βιομηχανή δεκαετία του 80. Εσύ έβγαλες το Λύκειο δεκαετία του 80, έτσι. Βέβαια, εγώ είμαι παιδί δεκαετία του 80. Το 86. 86. Α, το 86 τότε θυμάμαι το, ναι, το θέμα τη έκθεση που, ναι, ήταν του Σαμαράκη το θέμα. Όχι, εμένα. Ότι άλλοτε η στέγη των ανθρώπων είναι τόσο μακριά και τα λοιπά. Για Σαμαράκη, ρε, όχι. Όχι, η έκθεση. Όχι, η έκθεση. Εμένα το θέμα ήταν ότι αν περνούσατε, λέει, αν περνούσατε σε μια άλλη πόλη, ναι, και ως φοιτητές, ναι, ποια θα ήταν τα κριτήρια για να κάνετε νέους φίλους και τα λοιπά. Τι έγραψες? Για τον Αλέφαντο έγραψα. 16 μισό. Άρα είχε πέρασει. Και αυτός που ήθελε να μπει. Ήταν ο παδός, ήταν Ολυμπιακός ο Όξτασης. Όχι, δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Βαθμολογητής. Όχι, όχι, ο Αλέφαντος δεν ήταν με τον Ολυμπιακό. Είχε μαλώσει με Βαρδινογιάννη Νταϊφά. Προκόκαλη ο Αλέφαντος ήταν ουδέτερο. Μετά τη χάλασε τη δουλειά. Μετά ταυτοποιήθηκε. Πού ήταν το 85-86? Στον Ηρακλή. Α, ήταν Ηρακλήδα. Τον είχαμε εδώ. Α, ήταν που βλέπουμε στο YouTube το βίντεο που πλακώθηκε στο ΆΚΑ με τους Ολυμπιακούς. Ναι, τους φιλάθλους. Ναι. Πλακώθηκε με τους Ολυμπιακούς. Ναι, αυτό σου λέω, δεν ήταν Ολυμπιακός. Σωστά. Μετά ο Κόκαλης όμως στέγη, ας πούμε, καλά, πούδρα και προδέμ. Σου λέει τι πλάκα κάνεις τώρα. Και με τον Τσίπρα πήγε λίγο. Ναι, με τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, ο Αλέφαντος κάνει ελιγμούς. Κάνει ελιγμούς ο Αλέφαντος. Ελίσσεται. Φαίνεται αφελής, αλλά δεν είναι. Ναι, με τη Χούντα ήταν Χούντα. Με τον Καραμαλή ήταν Καραμαλή. Ναι. Με τώρα τον Παπαντρέου ήταν με τον Παπαντρέου. Τώρα είναι. Με τον Τσίπρα πήγε τώρα με τον Μητσοτάκη. Με αυτό που έρχεται ο Μητσοτάκης. Σου λέει θα βγει ο Μητσοτάκης, θα είμαστε καλά. Είναι έξυπνος ο Νίκος. Ναι. Όταν πήγε στον Αντένα εκεί και τον έκανε συνέντευξη ο Αρναούτογλου, κάτσε να δω, λέω, τι θα πει για τους πολιτικούς. Για τον Μητσοτάκη άριστος. Για τον αυτό, τεράστιο. Για τους Σιριζέους δεν είναι κακό λόγο. Σου λέει χάνεται η ιστορία τώρα. Πάει. Δεν έχει ψωμάκι τώρα εδώ και τα λοιπά. Το οσμίζεται. Όπως και ο Μαρινάκης έμαθα. Τι ακριβώς. Θα κάτσει ένα χρόνο, λέει, μέχρι να βγει ο Μητσοτάκης, ναι, ο οποίος είναι μαρινακικός. Μητσοτακικός είναι ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είναι αντιτσιπρικός. Αντιτσιπρικός. Ναι. Θα κάτσει ο ένα χρόνο. Εχθρό του εχθρό φίλος μου. Ναι, γι' αυτό κάνει. Πάμε και μέχρι να φύγει. Ναι, ναι. Ό,τι προλάβει να κάνει ο ΠΑΟΚ πρέπει να το κάνει τώρα. Τώρα με τους 6 βαθμούς. Να πάρει ένα πορτάρι. Βέβαια, στα χαρτιά μείον 6 δεν με νοιάζει εμένα. Ή του χρόνου. Γιατί ρωτάνε, θα το πανηγυρίσετε, ρε Παοξίδες, λέει, το πρωτάθλημα. Έτσι και το πάρετε με μείον 6. Τώρα είναι που θα το πανηγυρίσουν με μεγαλύτερη θέρμη. Γιατί θα πούνε, το πήρα με μείον βαθμούς από τον αντίπαλο. Είμαι εκτός αγωνιστικού χώρου δυνατός. Έρχεται νέα δύναμη. Εγώ δεν νομίζω τόσο. Τι δεν νομίζεις? Όσο να το έπαιρναν κανονικά. Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει το πρωτάθλημα με μείον 6 από τον Ολυμπιακό, πάει κερδίσει τον Πλατανιά και με την Κέρκυρα τελευταία αγωνιστική, και πάρει μείον 6 ο Ολυμπιακός και πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, στο Λευκό Πύργο θα κατέβουν 300.000 παοξίδες, θα πέφτουν μέσα στην θάλασσα και στη Χαριλάου θα έχουν κηδεία. Ξέρεις τι είπε εδώ ένας συγχωρητής δικός μας, εδώ του Μετρόπολης, Αριανός. Ναι. Το είπε και στον αέρα, δηλαδή ο ίδιος το είπε. Θα πάω, λέει, 12 μέρες στο Άγιον Όρος. Αυτό είναι και Αγιορείτης ο πολίτης, το αρέσει το Άγιον Όρος. Θα φύγω, λέει, 12 μέρες στο Άγιον Όρος. Δεν θα μπορώ να τα ακούω, λέει αυτό. Όχι μόνο θα το πανηγυρίσουν. Θα γίνει και έξαλλος ο πανηγυρισμός. Γιατί θα πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό, που δεν έχει πάρει ποτέ. Τα δύο πρωταθλήματα τα πήρε απέναντι στην ΑΕΚ, αντίπαλο, και στον Παναθηναϊκό. Και θα το πάρει και με δικαστική απόφαση, η οποία θα βγει καταδικαστική για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και το παιχνίδι. Θα γίνει πάρα πολύ όμορφο. Εγώ πάλι μου λες τι θέλεις. Εγώ θέλω να το πάρει έτσι. Να το πανηγυρίσει και να γραφτεί στην ιστορία ως το πρωτάθλημα των δικαστών. Το πρωτάθλημα των δικαστών. Με ένα ΠΑΟΚ πολύ μέτριο, με έναν Ολυμπιακό κακό, και η ιστορία θα γράψει ότι δεν το άξιζε αυτό το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, και που το πήρε ο ΠΑΟΚ δεν το άξιζε το ΠΑΟΚ, το άξιζε ή η ΑΕΚ του Χιμένεθ ή ο Παναθηναϊκός του. Ναι. 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Εάν δεν πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και γίνουν μείον 6 βαθμοί, δικαιούται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με την μπάλα που έπαιξε να το πάρει, ή το δικαιούται ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ? Και μιλάω για τη συνολική μπάλα που παίχθηκε. Δεν σου μιλάω εγώ τώρα για 5 αγωνιστικές, για 3 κτλ. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, αν το αξίζει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, αν αξίζει να το πάρει ο Πανιόνιος, αν αξίζει η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. Τι ψηφίζεις?
Είχαν μετατόσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν άλλο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν εκπληκτικό για ένα τρίμηνο. Χωρίς σεντερφόρ. Ναι. Όταν ήρθε ο σεντερφόρ, άρχισε να πέφτει βιολογικά σε φόρμα και του τραυματίστηκε και ο σεντερφόρ. Εντάξει. Ναι. Είχε δηλαδή αυτό το. Αυτό που σου λένε τη γυναίκα. Μια γελάει, μια κλαίει. Περίοδο. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ήταν σαν μια γυναίκα με την περίοδο να πούμε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος όλη τη σεζόν. Οπότε λες καλύτερο στον Ήταν και λίγο ανύποπτος μέχρι τον πρώτο γύρο. Παναθηναϊκός από τον Ιζουνίδη και μετά μεταμορφώθηκε. Και η ΑΕΚ από τον Χιμένεθ και μετά μεταμορφώθηκε. Άρα όλες οι ομάδες είχαν τα πάνω και τα κάτω. Όλες οι ομάδες είχαν τα πάνω και τα κάτω. Ο Ολυμπιακός είχε μόνο τα κάτω του. Είχε μια μετριότητα. Ναι. Η οποία όμως μεταφράζεται σε ένα πρωτάθλημα το οποίο νομίζω ότι σαν μπάλα, σαν παρουσία, σαν θέαμα, σαν ποιότητα. Νομίζω ότι είναι σε αθλία κατάσταση. Τη γνώμη σου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ζει και ο Ξανθόπουλος ζει. Ο Ξανθόπουλος. Ο Νίκος. Ο Νίκος. Μανα. Δεν πέθανε αυτός. Όχι, δεν πέθανε. Το 34 γεννημένος κι αυτός. Καλά λέει ο φίλος. Ο τεράστιος Καζάκος. Βέβαια, το 33 γεννημένος. Ο Καζάκος. Βεβαίως, δευτεροπατρεμένος. Ναι. Μετά την Καρέζη, κουπάνισε μια πιτσιρίκια και του πήρε το μπροστάτι, τον έκανε αερόστατο. Μια χαράζει. Κάνε μίμηση, λέει. Με την ευκαιρία κάνει μίμηση διαμαντή, αμοιρά στη Βέρα στο δεξί. Με τρομάζει, Στράτο. Έλα, γόρι μου, με τρομάζει. Δημαράς. Ο Γιώργος Μιχαλαγκόπουλος. Ο ποιητής Φανφάρας μαζί με Κωνσταντίνο στο Ξύπνα Βασίλη. Γεννημένος το 1938. Πριν μια εβδομάδα τον είδα και τον μίλησα. Έξω από τη λέσχη αξιωματικών. Ναι. Με τη γυναίκα του ήταν μια πολύ ωραίο ζευγάρι. Σαν γέρι δηλαδή, λες τι ωραίο ζευγάρι γερόντων. Δηλαδή τους βλέπεις και τους χαίρεσαι. Βέβαια, το μόνο αυτόγραφο δεν του πήρα. Πλώς σε θαύμαζα, ρε φίλε, από το εκείνος και εκείνος με Βασίλη Διαμαντόπουλο κτλ. Ναι. Σε τρομερός. Γιατρός Ηρακλειδέας, κτηνίατρος. Τον είχαμε για να χάσει την Ευρώπη, λέει, από Απόλλων Καλαμαριάς. Μάλιστα. Και ο Ξανθόπουλος, ναι, σωστό, 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 σωστό. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα και 30. Πάμε σε διάλειμμα. Μιλήσουμε για μπάλα, θα μιλήσουμε για πολιτική, θα μιλήσουμε για δεκαετία 80. Θα κρατήσουμε το κοινό σε μια έτσι γρηγοράδα, σε μια έτσι ταχύτητα μυαλού. Δεν θα αφήσουμε κανένα να κοιμηθεί. Είμαστε εδώ μαζί σας. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν περιμένει να πάρει το πρωτάθλημα, φίλε, με την απόφαση του δικαστή, με μείον 6 βαθμούς, αλλά πρέπει πρώτα να πάρει το παιχνίδι με την Πλατανιά. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία του Πλατανιά να κάνει πολύ ωραίες δημόσιες σχέσεις, γιατί άμα χτυπήσει το μάτς με τον ΠΑΟΚ θα είναι αγνώμονας και αχάριστος, γιατί ρε φίλε πώς θα το κάνουμε. Φάγατε ξύλο στο Καραϊσκάκι, λέμε έτσι. Ναι. Διαμαρτυρηθήκατε. Φάγατε τραμπούκο. Σε περίπτωση δηλαδή που κερδίσετε τον ΠΑΟΚ, ποιο είναι το όφελό σας? Πάτε για τίποτα? Θα μου πεις πάει για την πέμπτη θέση ή πάει για την έκτη θέση, γιατί μπορεί ο Πανιώνιος να μην πάρει κατά κάποιο τρόπο αδειοδότηση και να βγει ο έκτος Ευρώπη. Ναι. Δεν ξέρω όμως τι θα γίνει. Κωστή μου, καλησπέρα. Σχετικά με την προσμονή να πάρει μείον 6 Ολυμπιακός, ξεχνάμε κάτι. Λέει ο 703. Η υπόθεση θα εκδικαστεί κυρίως από ό,τι έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνα. Έκθεση παρατηρητή και έκθεση παρατηρητή ΔΕΑΒ και οι τρεις εκθέσεις δεν αναγράφουν τίποτα για βιοπραγίες εναντίον του δεύτερου παρατηρητή. Εκτός από τη λεκτική επίθεση και απόθεση. Ούτε και η έκθεση της αστυνομίας αναφέρει κάτι τέτοιο για τον κύριο Λασκαρίδη. Ο κύριος Λασκαρίδης, ο Φούντας δεν ζει ξενοκράτη. Έχει πολλά χρόνια που πέθανε από Αλτσχάιμερ. Ναι. Λοιπόν, ο Λασκαράκης είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας και κατέθεσε υπέρ Τίγρη. Βάζουμε και τη Θεσσαλία μαζί με τη Δυτική Μακεδονία. Εντάξει, είναι με τον. Ο Λασκαράκης είναι του Τίγρη. Είναι του Τίγρη ο Λασκαράκης. Είναι παρατηρητής αυτός. Γι' αυτό, ναι. Mm. Γι' αυτό πήγε εκεί ο Καράπαπα και τσακώθηκε μαζί του και του είπε μας καταστρέφεις και τα λοιπά. Παιδιά, τώρα βγήκε ο Καράπαπα, φωνάζει. Πάει ο παππούς, ας πούμε, του Ολυμπιακού, φωνάζει. Εδώ το πράγμα είναι ποιος είναι πιο δυνατός. Ποιος έχει τα κόζα, ποιος έχει τη δύναμη, ποιος έχει την εξουσία. Ποιος μπορεί να επηρεάσει τους δικαστές. Οι νόμοι, μου είπε εμένα ένας μεγάλος νομικός, βγαίνουν για τους φτωχούς και τα παράθυρα για τους δυνατούς. Τώρα άμα ο Ολυμπιακός νιώθει ότι βάλεται, αυτό πάει να πει ότι αλλάζουν τα πράγματα. Τουλάχιστον για φέτος ή για του χρόνου. Ακούγεται ότι ο Μπουρτόταυρος θα εγκαταλείψει τον Ολυμπιακό, θα περάσει στη Κόσκο ο Ολυμπιακός και ο Μπουρτόταυρος θα πάει να πούμε στην Νότιχαμ. Ότι θα εγκαταλείψει
το κομμάτι. Αυτό το ακούμε 5 χρόνια. Το ακούμε 5 χρόνια. Τώρα, εάν ο Μπουτόταυρος δεν φύγει φέτος, πάει να πει ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό για πολλά χρόνια. Δεν το ξέρουμε όμως. Δείχνει πάντως ότι κάνει πίσω. Μαθαίνω εγώ από Αθήνα ότι αυτός κάνει πίσω, περιμένει το δικό του το χαρτί. Το δικό του το χαρτί είναι ο Μητσοτάκης. Περιμένει ο Μπουτόταυρος τις εκλογές για να βγει ο Μητσοτάκης που είναι δικός του άνθρωπος. Για να ψηφίσει όλος ο Πειραιάς Μητσοτάκη. Μητσοτάκης. Τελείως. Μητσοτάκης. Λοιπόν, άρα εδώ εμείς, σαν ΠΑΟΚ, Β' Αθηνών. Εδώ ο ΠΑΟΚ, που τα έχει καλά με τον Τσίπρα, θα κοιτάξει να εκμεταλλευτεί, εάν δεν πάρει δηλαδή τώρα ο δικαστής να αφαιρέσει 6 βαθμούς από τον Ολυμπιακό, με τον Τσίπρα να είναι κόλος και βρακή με το δικό μας. Και τσακαλώτος. Το τσακαλώτο από τη μία μεριά, τον άλλο το φελό, τον. Πώς το λένε, ρε. Τον καθηγητή, ρε. Τον τρελό, ρε. Βαρουφάκης. Όχι, είναι αυτός που έλεγε για τους γάμους. Ο Ζούραρης. Ο Ζούραρης. Ναι. Δεν μπορεί να βοηθήσει ο Ζούραρης. Ζούραρης ένας. Τσακαλό. Ζούραρης. Ναι, Ζούραρης. Ζούραρης, Ζούραρης. Ζουρουλάρης. Λοιπόν, Ζούραρης από τη μια. Δυνατός. Δυνατό μυαλό. Ναι. Ο Τσακαλώτος από τη μια. Ναι. Ο άλλος με το Μούσιο υπουργός και τα λοιπά. Και αυτός φιλοπαοξή και τα λοιπά. Βασιλιάδης. Βασιλιάδης, γιατί όχι. Ναι. Ο Ιβάν με τον Τσίπρα, πολύ καλές σχέσεις αγαθές. Ο Μαρινάκης είναι μητσοτακικός. Εάν δεν το πάρετε αυτή τη δικαστική διαμάχη, δηλαδή. Φέτος, γιατί του χρόνου μπορεί να έχουμε και ένα παιδάκι μου, τώρα φέτος. Να αλλάξουν τα πράγματα. Όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ επάνω. Σωστό. Ο ΠΑΟΞΙΣ πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα το κάνουμε. Υπάρχει δηλαδή ο ΠΑΟΞΙΣ. Είναι ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ποιος. ΠΑΟΞΙΣ. Τι θα είναι. Έβγαλαν Ζαχωράκι όμως. Έβγαλαν Ζαχωράκι σε ευρωεκλογές τώρα. Κλάιν Μάιν. Τι ψήφισαν. Ο ΠΑΟΞΙΣ ανέκαθεν δεν ήταν δεξιός. Δηλαδή. Ήταν ΠΑΣΟΞΙΣ. Ήταν ΠΑΣΟΞΙΣ. Ήταν ΣΥΡΙΖΕΟΣ και τα λοιπά. Ο ΠΑΟΞΙΣ. Αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι ο μεγαλομέτωχος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει κατεύθυνση. Πολιτικά. Γενικά ο ΠΑΟΞΙΣ δεν ανήκει στη δεξιά. Αυτό το σωματείο το οποίο ήταν κάργα δεξιό ήταν ο Άρης. Ναι. Ευρωδοξιά. Συντηρητική. Πάλι Θεσσαλονίκη. Δεξιά, ναι. Τώρα ήρθαν τώρα οι άλλοι κατσαπλιάδες, οι γουρουνάδες του Super 3 να αλλοιώσουν το DNA και τα λοιπά. Βλέπεις ότι κρατήσαν 10 χρόνια, 12 καθαρίσανε. Τώρα ο Super 3 εκεί έχει άλλους. Δεν έχει, ας πούμε, αυτό το γουρουνοειδές, το γλυτσοειδές. Είναι άλλα παιδιά, δεν θέλουμε να κατεβόμαστε, δεν θέλουμε κουμάντα να κάνουμε. Έτσι λένε, το αθαβανεί. Δεν γουστάρουμε να κάνουμε κουμάντα. Εμείς την ομάδα από μακριά η κερκίδα, εντάξει, δεν έχει τη φιλοσοφία. Δεξιό σωματείο Άρης. Χθες να πούμε που ήρθε εδώ ο Στέφανος ο Αριανός, ακροδεξιός, βγαίναν όλοι οι ακροδεξιοί, λέγανε Πατάκη, πού είσαι Πατάκη, πού είσαι Παπαδόπουλε. Τι ομάδα είσαι Άρης. Ερώτηση. Τι ομάδα είσαι Άρης. Τι ομάδα είσαι Άρης. Δεν βγήκε κανένα ακροδεξιό στοιχείο να πει είμαι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι πιο πασοκοαναθρεμένοι. Πιο... Ερώτηση. Πόσο έπαιρνε η ΕΠΕΝ δεκαετία του 80. Δεκαετία του 80 ή 0,3. Με 1%. Όχι, ένα, λιγότερο. Λιγότερο από μισό. Μισό τα εκατό ναι. Υπέρ. Τι ψήφιζαν αυτοί το 7% τότε. Ποιοι είναι το 7%. Το η τωρινή Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή τι ψήφιζαν τότε. Πασόκ. Και Νέα Δημοκρατία. Και Νέα Δημοκρατία. Μισή-μισή. Ναι. Γιατί δεν ψήφιζαν τότε Χρυσή Αυγή, δηλαδή ΕΠΕΝ. Γιατί δεν ψήφιζαν ΕΠΕΝ. Mm. Γιατί δεν ήταν πατριώτες. Γιατί η πατρίδα του τάιζε κονόμαγαν οι παπάδες. Όχι, λέω να μας το πούνε, δεν ξέρω. Γιατί άλλαξαν. Τι έγινε. Τι άλλαξαν. Ναι. Δεν έχουν να κατακλέψουν το δημόσιο χρήμα. Αγρότη Χρυσαυγήτη. Τι έγινε, ρε Χρυσαυγήτη, αγρότη. Αγρότη Χρυσαυγήτη. Τι ήσουν, Πασόκ. Γιατί ήσουν Πασόκ, κλέβαμε τα ροδάκινα. Και παίρναμε επιχορηγήσει. Τώρα τι έγινε, έγινε πατριώτη. Ναι, και, και η Χούντα όμω ήταν λαϊκίζε σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, η Χούντα λαϊκίζε. Διέγραφε χρέη, έκανε αυτά τα πράγματα. Διέγραφε χρέη. Είχε ο Ανδρέα ξανά τα ίδια συντερισμού, φάτε. Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό είναι διαχρονικό, έτσι. Δεν είναι μόνο η Χούντα, μόνο ο Ανδρέα ή μόνο Μητσοτάκη. Μάλλον είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Τελειώσαν τα λεφτά, στερέψαν. Σου λένε οι Ευρωπαίοι. Ναι. Από το 1823, δύο χρόνια μετά την Επανάσταση κτλ., συντηρήστε με δανεικά. Κάνετε πόλεμο με τους. Μα η Επανάσταση έγινε με δανεικά. Η Επανάσταση έγινε με δανεικά. Οι εφήλοι γίνανε με δανεικά. Τράπεζα δεν θέλανε. Ο Μακρυγιάννης δεν ήθελε τράπεζα. Λέει ο κόσμος, μιλάς έτσι για τον Μακρυγιάννη. Απατεώνας ήταν ο Μακρυγιάννης. Πώς μιλάς έτσι για τον Μακρυγιάννη. Εγώ λέω ήταν απατεώνας ο Μακρυγιάννης. Εσύ πες ότι ήταν τίμιος. Ας έρθει ο Μακρυγιάννης να με κάνει μήνυση τώρα. Ο Μακρυγιάννης εκπροσωπεί τον αμαθή χωρικό, ο οποίος φοβάται το γραμματιζούμενο. Φοβάται. Καταρχήν ο Μακρυγιάννης του λέω ρε κόκκινε, δεν ήθελε μορφωμένους στη Βουλή.
Γιατί δεν είναι δημορφωμένο. Δεν ξέρει να απαντήσει. Όχι, γιατί το έγραψε κανονικά. Είπε ότι δεν θέλουμε. Είναι τη σειρά μα να φάμε κι εμεί τώρα. Ναι. Εμεί που πολεμήσαμε. Που πολεμήσαμε. Δεν του θέλουμε. Κατσαμπιά. Ναι. Δεν το θέλει το μορφωμένο. Ναι, ρε φίλε, αλλά και ο άλλο έβαλε έξω. Δηλαδή έδωσε χρήματα. Εντάξει, δεν τον ήθελε το μορφωμένο. Ο Κατσαμπιά ο Μακρυγιάννη. Ναι. Ποιο δεν ξέρουμε πώ έκανε την περιουσία του. Εκείνη η πλατεία εκεί πέρα, πώ την έκανε. Και πολλοί άλλοι έτσι. Ναι. Και πολλοί από του πλαχείου πλαχείου. Έξω από την Εθνική Τράπεζα, τι γινόταν με τον Όθωνα. Έγιναν μετά πρωθυπουργοί και όλα αυτά. Ο Πάντζαζη. Βέβαια. Βουλευτής. Ο Πάντζαζη είναι γεννημένο το 37. Είναι 80 χρονών. Ακμιότατο το βλέπω. Έχει μια 7 ετία ακόμα να δώσει. Χειροκροτητή πίσω του. Χειροκροτητή του Τσίπρα. Μα ο Πάντζαζη ήταν έξυπνο άνθρωπο. Σαν ηθοποιό κρύο, στο ρουπέο. Κρύο και ανέραστο. Και άνωστο. Τον Πάντζα όταν το βλέπω μου γυρίζουν τάντερα. Κρύο. Κρύο! Ναι. Πήγε 60 χρονών ο Πάντζα, ποιο θα σε πάρει. Πάντω καλυφθείτε καλά γενικά. Ο, πολύ καλά, σε αρίστη κατάσταση. Πήγε, χώθηκε με τα κόμματα, σου λέει όπω ο Χαϊκάλης με εκείνε τι μαγούλε, πήγε να κάνει το. Εντάξει, καλά κάνει. Ναι. Καλά έκανε. Σου λέει πώ θα κρατηθώ εγώ. Παίρνει 10 χιλιάρικα. Μα όσο παίρνει ο άνθρωπο, ό,τι μπορεί να κάνει για τον εαυτό του. Χειροκροτητή του Τσίπρα, τι να κάνει. Σου λέει εκεί πέρα. Εμείς αυτούς τους θέλουμε να προσφέρουν στην τέχνη. Το γιατρό, άκουρα, το γιατρό, τον καλλιτέχνη, τον τραγουδιστή. Δεν τον θέλω ταγμένο. Δηλαδή, τον θέλω για όλο το λαό. Δηλαδή, ο Νταλάρας πήγε εκεί με το Πασόκ. Ο άλλος ο Χατζη, πώς το λένε. Ποιος. Ομοφιλόφιλος, ποιος ήταν. Χατζηγιάννης. Όχι Χατζηγιάννης. Με την Ελλήνα, ο δεξιός ρε που. Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης. Ναι. Δεξιός. Ναι. Δεν αφ... Ξαρχάκος. Ξαρχάκος, ναι. Γιατί να είσαι ρε φίλε, δεν σε θέλω. Έχετε ξέρετε, εδώ η αριστερά έχει τα πρωτεία. Εντάξει, ο Καζατζίδης το έπαιζε αριστερός, γιατί ακούγανε τα τραγούδια οι κομμουνιστές περισσότερο ή οι αριστεροί. Ναι, ναι. Οι φουκαράδες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Κανένας βιομήχανος δεν άκουγε Καζατζίδη. Κανένας, ξέρω εγώ, με έβγαινε από τις προάλλες ο Ψωμιάδης, ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης. Και μιλάει για Καζατζίδη. Τον εκτιμώ εγώ τον Ψωμιάδη. Μου λένε Παναγιώτη, εσείς οι πολιτικοί, λέω, τι δουλειά έχετε με Καζατζίδη. Τι δουλειά έχεις εσύ με τον Καζατζίδη, ας πούμε. Τι δουλειά έχεις με τον Καζατζίδη. Αφού τραγουδάει Καζατζίδη. Τι Καζατζίδη, είναι πολιτικός, απαγορεύεται ο πολιτικός να μιλάει Καζατζίδη. Πώς θα έχει στα. Ο Καζατζίδης είναι για τον αποτυχημένο. Εσύ του λες επιτυχών. Ναι, όμως η κλάψα και η μύρλα του Καζατζίδη δεν έβγαλε ο Ψωμιάδης όταν έμεινε εκτός Νέας Δημοκρατίας. Ναι, χρησιμοποιεί τον Καζατζίδη. Να που χρησιμεύει ο Καζατζίδη. Το χρησιμεύει εκεί. Μα με βοηθάς, ρε γιατρέ. Ναι. Μου δίνεις πάσες. Είμαι στο μυαλό. Μα μ' αρέσει, ρε γιατρέ. 9.55 κενό μήνυμα 54.340. Πού είχαμε πει. Έχει χαιρετίσματα από τον φίλο μου και συντοπίτη Δημήτρη που είναι στη Γερμανία. Χαιρετισμού έχει. Ποιο Δημήτρη είναι αυτό. Στη Γερμανία. Ναι. Τι κάνει στη Γερμανία. Αυτό είναι. Μας χαιρετάει. Να δείτε μάπα του. Δεν είναι λίγο σκοτάδι μα. Σκοτάδι είναι. Δεν φαίνεται καλά. Ζει ο Βανδόρο. 97 χρονό ζει ο Βανδόρο. Ποιο είναι ο Βανδόρο. Ο. Ποιο Αγγελόπουλο. Ο Αγγελόπουλο. Όχι. Αντωνόπουλο. Ο Αντωνόπουλο είναι το 32. Ο ωραίο. Ναι, και είναι και σε καλή κατάσταση. Κρύο κι αυτό. Ο Κουσκούρης που τον. Ηθοποιό. Ναι, τι, ναι, ηθοποιό. Ο Κακαβάς 81. Δεν πέρασε. Ο Στέφανος Λινέος ή το σχήλιο, 88 χρονών. Μπράβο. Που είχε γυναίκα. Είχε γυναίκα την Φωτίου. Και Φωτίου. Την... Δεν πέθανε. Ορίστε. Ο Βαρδάκης τα στέλνει αυτά. Ρε το σκύλο το Βαρδάκι. Μπράβο ρε Βαρδάκι, ευχαριστούμε πολύ. Είναι και κουλτουριάρης πάουξης. Ο... Να, έχουμε και από αυτό. Να, για ταβέρνα γυάλωμα είναι φοβερή. Αξίζει τώρα που θα καλοκαιριάσουμε θα πάμε να ράξουμε, να βουτάμε. Όπως ο Αυλονίτης. Είναι Περαία για Τριάδα και είναι το. Βέβαια, φανταστικός. Ωραίος. Ταβέρνα το γυάλωμα. Φίλος της εκπομπής, παραγωγός του Μετρόπολης, εξαιρετικό παιδί, bon viver, παλιός γκόμενος, ωραίος κτλ. Εξιντάρης τώρα κτλ. Καταλαβαίνεις τώρα. Παοξής κουλτουριάρης. Έχει μια καφροκουλτούρα, πώς να το πω. Δηλαδή είναι και του λιμανιού να ούμε και του σαλόνιου. Το έκανε το σκιαγράφημά του. Ωραία. Εκπληκτικό παιδί. Τον αγαπώ πολύ. Το συμπαθώ. Πασοκτής μάλλον πρέπει να ήταν. Αποκλείεται. Όχι. Τι ήταν. Ξέρω εγώ. Τι να ήταν. Παοξής, Πασοκτής. Μούση πάντως δεν είχε μια φορά. Όχι. Μούση τετράγωνο. Ούτε μουστάκι. Όχι, όχι, ήταν καλοδιατηρημένο. Τα καλά ποτά του, τα καλά τα ψάρια του, ωραία. Τα καλά τα φαγητά. Εσύ πες μου τώρα, γιατί δεν. Ενώ είσαι εραστής στη δεκαετία του 80, δεν σε αρέσει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Είσαι μεγάλος με Εγώ γενικά θα σου δώσω έτσι ένα στίγμα. Ναι.
Θα σου πω κάτι. Έχω έναν φίλο, ας πούμε, ο οποίος μου λέει: θέλω να κάνουμε μια δουλειά, ρε παιδί μου, να βοηθήσει την κατάσταση, να σου δώσω 100 ευρώ. Του λέω: φίλε, κοίταξε να δεις. Ή θα στην κάνω τζάμπα, ή θα πάρω χιλιάρικο. Ή διχίλιαρο, ή τριχίλιαρο. Ξέρεις γιατί. Δεν μ' αρέσει αυτός ο πλάγιος τρόπος που θα σε πλησιάσει κτλ. Μ' αρέσει η ευθεία. Έλεγε ο Παπανδρέου ότι θα αλλάξει την Ελλάδα κτλ. Στη μάπα του. Έβλεπα το λαϊκισμό. Εγώ με τους λαϊκιστές δεν μπορώ. Άλλαξε όμως πολλά πράγματα. Ναι. Στον τομέα της υγείας εγώ το παραδέχτηκα. Αυτό. Στον Ανδρέα Παπανδρέου το παραδέχτηκα σαν χώρα, σαν Ελλάδα. Στον τομέα της υγείας έκανε άλματα. Έκανε πολύ καλά πράγματα στο θέμα της υγείας. Έπεσε πολύ χρήμα. Ναι. Ορίστε, η Σαπουτζάκη ζει. Ναι, ναι. Ζω, πότε ναι. Είναι το 32. Ο Φέδων Γεωργίτση ζει. Ο οποίος είναι γεννημένος το 39. Είναι με τον Αλέμαντο μαζί, το ναι. 78. Ναι, σε αρίστη κατάσταση και ο Φέδων. Βέβαια, πολλοί ζουνε ρε παιδιά. Πεθάναμε όλους. Βέβαια. Ζει. Πολύ, πολύ. Πολλοί ηθοποιοί. Δεν είναι μόνο Βουτσάς. Δεν είναι μόνο Βουτσάς που είναι 86. Ο Φέδων Γεωργίτσης, ναι. Ο Κάπης ζει, όχι πέθανε ο Κάπης. Ο Μαλούχος ζει. Ο Μαλούχος ζει. Είναι 83-84. Και αυτό σε εξαιρετική κατάσταση. Ναι, πολύ. Είδαμε πολλούς. Για συνέχιση. Για συνέχιση εσύ. Όχι, έλεγες για τον Ανδρέα. Τι έκανε. Ναι. Τον νόμο του τεντιμποϊσμού, αυτό τον κατήργησε. Ξέρεις, έπρεπε να έρθει το 84 να γίνει εκεί. Το 84 κατήργησε. Ναι. Εγώ δεν είδα πάντως τα χρόνια μου και πριν τον Ανδρέα. Δηλαδή, επί Καραμαλή και Ανδρέα. Είχαν σταματήσει. Είχαν σταματήσει να κουρεύουν. Το 60-65 γινόταν. Το σταματήσανε. Ναι. Νομίζω το σταματήσανε αυτό. Ισότητα των δύο φύλων, πολιτικό γάμο. Κοίταξε τώρα, ισότητα των δύο φίλων τώρα, να σου πω κάτι. Σε πολλά πράγματα. Εδώ έβαλε το κεφάλι της στον Τορβά η Μάργαρετ. Είχε την έβαλε το την κεφάλι της στον Τορβά. Και νομίζω ότι ισότητα των δύο φίλων κάπου κλώνησε την ελληνική οικογένεια. Έπρεπε να ακολουθήσει όμως και τις δυτικές κοινωνίες. Δεν μπορούσε να ήσουν απομονωμένος. Δηλαδή θα ήμασταν η Ιράν ακόμα με τις μολάδες. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, γιατρέ, όμως. Ναι, ναι. Περάσαμε σε απότομες αλλαγές. Δηλαδή. Την εποχή του παππού μου. Μεταβατική ήταν. Δεν υπήρχε μεταβατική περίοδο. Το 80 ήταν. Θα σου πω. Την εποχή του παππού μου έμπαινε μέσα να πούμε ο άντρας, τραβούσε ένα βρωμόξυλο τη γυναίκα του, την τραβούσε και ένα σεξ, την έκανε ένα παιδί. Πριν ή μετά. Μετά το ξύλο. Λοιπόν. Δεν μιλούσε, δεν λαλούσε. Πήγαινε στον παπά της να πούμε και έλεγε με κακοποιεί ο Γιώργος ο Κώστας. Την τραβούσε και ο παπά σε ένα ξύλο. Δηλαδή δεν γλίτωνε. Δεν γλίτωνε η καημένη γυναίκα. Έμενε στο σπίτι. Έκανε, ξέρω εγώ τι έκανε κτλ. Μετά, μόλις βγήκε η γυναίκα στη δουλειά, το πράγμα άρχισε να πηγαίνει στο σκληρό ροκ. Μετά άρχισε να χαλάει η οικογένεια με τα πεθερικά. Γιατί έβγαινε η γυναίκα στη δουλειά, πού να αφήσει τα παιδιά. Τα άφηνε στη μάνα της. Τα άφηνε στην πεθερά της, γινόταν εκεί της πόπης. Της πόπης γινόταν. Και γίνεται. Ενώ παλιά, ας πούμε, η μάνα τα μεγάλωνε τα παιδιά. Κανονικά, ξέρω εγώ, βοηθούσε. Υπήρχε μια ισορροπία, αλλά εις βάρος της γυναίκας. Εις βάρος της γυναίκας. Βέβαια, κάποιος ήταν από πάνω. Ναι, γιατί τώρα δεν είναι εις βάρος της γυναίκας αυτό που έγινε. Όχι, είναι και των δύο εις βάρος. Γιατί είναι και των δύο εις βάρος. Γιατί η οικογένεια κλονίζεται έτσι. Ναι, αλλά κλονίζεται η οικογένεια. Όταν λείπουν και οι δύο από το σπίτι. Ναι, λείπουν και οι δύο από το σπίτι. Εντάξει, αλλάξανε τα κόζα. Τώρα μπαίνει ο άντρας στο σπίτι και άμα δεν έχει δουλειά. Μπορεί να πλύνει τα πιάτα, να κάνει άλλα πράγματα πιο γυναικεία κτλ. Παλιά έμπαινε ο παππούς στο σπίτι, ξέρω εγώ, τραβούσε το βρωμόξυλο να πούμε, έκανε και 6-7 παιδιά. Κατάλαβες. Μεγαλώνανε τα παιδιά. Στο δρόμο μεγαλώνανε, στις πλατείες μεγαλώνανε, από τα 7 παιδιά σκοτωνόταν τα 2, το ένα πέθερε, μέναν τα 4. Τρία γράμματα. Σαν τους γύφτους. Ναι, τώρα όμως. Ναι, τώρα είναι αλλιώς. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, τι... Ναι. Ξενοκράτη Άρη. Είναι ένα ξενοκράτη. Τι, τα ταξίδια έχει δουλειά σήμερα και στέλνει μηνύματα να πούμε. Ζουν. Ο Φούντας δεν ζει. Δεν ζει η ξενοκράτη. Φούντας πέθανε από Αλτσχάιμερ στην αγκαλιά της δεύτερης γυναίκας του. Της Χρυσούλας Ζόγκα. Τη θυμάσαι τη Ζόγκα, χορεύτηκε. Κάτι ποδάρια τρία μέτρα έχει. Και ο Φούντας πεθαράς. Ζουν Κοντού, Μπρόγερ, Ιωαννίδου, ο Ερίκος Μπριόλα ζει. Σαπουτζάκι, Βούρτσι, Γεωργίτσης, Μεταξόπουλος. Ζει και ο Μεταξόπουλος, ο γέρος. Χορευτής. Βέβαια, παντρεύτηκε 80 χρόνια γυναίκα νεαρή. Του έκανε το προστάτη να πούμε αερόστατο. Γι' αυτό ζει. Και ο Κακαβάς. Βεβαίως. Λοιπόν, έγινε γιατρέ. Ζει και ο Κακαβάς. Και το άλλο το ρεμάλι, ο Ρεσί Γιάννη, εκείνο το ωραίο το παιδί που ήταν το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πώς το λέγανε, και αυτό ζει ρε. Γαμώτο. Ο Λάκης. Όχι ο Λάκης Κομνηνός. Όχι.
Και είναι και άσχημο γέρο. Ένα γέρο άθλιο έγινε τώρα. Ένα παιδαρά ψηλό, ρε. Έκανε και τον κριτικό, ρε. Τον τελικαλί που έκανε. Το κριτικό, ρε, που έκανε. Βοήθα, ρε, γιατρέ. Δεν τα ξέρω τώρα. Ο Άλκης Γιαννακάς. Ο Άλκης Γιαννακάς. Ο Άλκης Γιαννακάς. Τώρα ξέρεις πως είναι. Ένα γέρο άσχημο. Άφραγκο, κυτρινισμένα δόντια. Στη σπίτι του ηθοποιού γυρίζει δεξιά-αριστερά, απένταρο να μου και τα λοιπά. Και ο Σπύρος ο Φωγκάς είναι σε αθλία κατάσταση. Αυτό ζητιανεύει, ναι. Οικονομική κατάσταση. Ναι. Ζητιανεύει αυτό. Ναι. Σαν το Δίντσικο βγαίνει. Πω από τι γίνεται, ρε φίλε. Πού σε πάει η ρουφιάνα η ζωή. Εσύ την πας, λέω για αυτό. Λοιπόν. Και ο Γιώργη Τζιζή, ζωζό ρε παιδιά, ο 51, αυτό που λέει να πάρουν προτάσμα οι παοξίδες θα πρέπει να ευχαριστούν την ΑΕΚ για το διπλό στο Καραϊσκάκι. Βεβαίως θα πρέπει να ευχαριστούν την ΑΕΚ για το διπλό στο Καραϊσκάκι. Βεβαίως. Όπως και οι παοξίδες λένε ότι το μισό κύπελο πέρσι τους ανήκει γιατί βοήθησαν στην όλη κατάσταση στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Άρα λοιπόν, φυσικά. Η καλύτερη ομάδα αποκλείστηκε άδικα. Πες κάτι γι' αυτό, ραπ. Για ποιο λέει ο φίλος, για ποια ομάδα λέει. Μπάγερν, δεν ξέρω. Ο Πάντζα ζει, ναι. Για τα μείον 6. Κοίταξε. Ο Παοξής δεν διαφέρει από τον Ολυμπιακό. Ο Παοξής ο φίλαθος από τον Ολυμπιακό. Μοιάζουνε σαν δυο σταγόνες νερό. Οι Παοξίδες με τους Ολυμπιακούς. Γιατί? Ο Ολυμπιακός λέει θέλω να κερδίσω με οποιοδήποτε τρόπο. Γουστάρω. Με αδικία. Με πέναλτι, με δικαστές κτλ. Και έρχεται ο Πάο και λέει: ναι, ρε φίλε, όπως το έκανες εσύ, πήρες τις ενώσεις, εσύ θα τις πάρω εγώ, πήρες τους διαιτητές, θα τους πάρω εγώ, θα κάνω κι εγώ ομάδα, θα πάρω και τους δικαστές και τους διαιτητές μαζί μου, και μείον 3 εσύ και μείον 6 εγώ, ό,τι έκανες εσύ θα το κάνω κι εγώ. Αυτό είναι το DNA του. Παοξίδες δεν λένε, δεν θέλουμε εμείς με αυτόν τον τρόπο. Άσε δεν λένε παοξίδες. Οι παοξίδες, άμα πάρουν το πρωτάθλημα στους μείον 6 θα το πανηγυρίσουν. Και καλά θα κάνουν. Απλά μην μου το παίζουν οι ηθικοί και πώς το λένε, ότι εμείς θέλουμε το δίκαιο και την εξυγίαση και τα λοιπά. Τρίχες. Ο καθένας για πάρτι του γουστάρει να είναι ο δυνατός και να βιάζει τους από κάτω. Είτε λέγεται Μαρινάκης και ο παδός του Ολυμπιακού, είτε λέγεται Σαββίδης και ο παδός του ΠΑΟ και το λοιπού και το λοιπού και το λοιπού και το λοιπού. Δημαράς Χάρης. Ο Γιαννακάς, ρε. Ευχαριστώ, ρε Χάρη. Στον δρόμο είναι. Και το καλύτερο ράπ ο Πρέκας λέει. Αν και παίζει να βγάλει τη βδομάδα. Ναι, είναι άρρωστο, κάτι έχει. Τι έπαθε ο Πρέκας. Ναι, μου το είπε ο ένας φίλος μου. Τι έπαθε ο Πρέκας. Κάτι έχει. Έχει τίποτα σοβαρό ο Πρέκας. Κάτι έχει, μου είπαν τώρα. Πώς δεν το πήρα χαμπάρι εγώ. Και οργήσει και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Ναι. Και μισή έχουμε διάλειμμα. Έχουμε να πούμε κάτι σημαντικό στο κοινωνικό κομμάτι. Κοινωνικό. Έχουμε να πούμε τίποτα, ας πούμε, στο κομμάτι το πολιτικό. Έχουμε να πούμε κάτι στο. Ναι, ερώτηση. Quiz που τα ξέρεις όλα. Καταρχήν να δώσω γραμμές. 2-31-090-90-90. Θα βγει ο Παοξής και θα σου πει ναι, ρε, γουστάρω να το πάρω έτσι. Γιατί θα με χαλάσει. Όπως και ο Ολυμπιακός. Πώς αισθάνεται ο Ολυμπιακός. Και εσύ υπέρ αυτής άποψης. Εγώ είμαι υπέρ του ισχυρού. Αν ο ισχυρός είναι ο ΠΑΟΚ, είμαι με τον ΠΑΟΚ. Αν ο ισχυρός είναι ο Ολυμπιακός, είμαι με τον Ολυμπιακό. Και αν ο Ολυμπιακός είναι ισχυρός 100 χρόνια, σ' αρέσει. 500. Ας πάρει ο ΠΑΟΚ και γίνει αυτός ισχυρός. Δεν θα κατηγορήσω εγώ την άλλη την ομάδα η οποία θα πάρει τα σκύπτρα από τον Ολυμπιακό με τον ίδιο τρόπο. Και ο Βογιατζής το 27 γεννημένος, 89 χρονών. Θα πάρουμε τις γραμμές. 2-31-090-90-90, 89 χρονών. Ο Βογιατζής, ναι. Και ο άλλος Βογιατζής. Ο ξάδερφός του, ο τραγουδιστής. Είναι πιο μικρός. Εκείνος είναι ναι. Μήνυμα από τον Φαγκάλ. Ο παδός της ΑΕΚ που δουλεύει στο Φαμιλιάνο. Φαγκάλ. Ίδιος, ναι. Κώστα, πες τα ράπ σωστά τα λες. Πάλι θα το πάρουμε το κύπελο μόνο ΑΕΚ. Ο Φαγκάλ είναι ένας. Τον είδαμε, φάγαμε μαζί. Ο σερβιτόρος. Στέλνει μήνυμα. Με τα κόκκινα τα μάγουλα. Με τα κόκκινα τα μάγουλα. Σωσίας του Φαγκάλ. Ναι. Σου πω ότι θα πάρετε. Παίρνω πρώτα τον Ολυμπιακό και θα τα δούμε. Ο Πρέκας ή αν και παίζεται να βγάλει τη βδομάδα. Θα δούμε τι έχει πάθει ο Πρέκας. Θα πάμε στον κόμμο. Πάμε. Έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι. Τι ερώτημα θέλεις να βάλεις. Τι ήταν αυτό. Α, εσύ που τα ξέρεις. Ναι. Ποια ήταν η πρώτη γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου. Η πρώτη γυναίκα του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν μια Σουηδέζα. Όχι. Όχι. Ελληνίδα. Ελληνίδα. Βεβαίως. Ομογέννης βέβαια εκεί. Εδώ την παντρεύτηκε. Εκεί. Αλλά, ναι. Δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Χριστίνα Ρασιά. Χριστίνα Ρασιά. Ψυχίατρος. Ψυχίατρος. Βεβαίως. Τη χώρισε. Τη χώρισε, παιδί ναι. Έκανε μαζί της. Δεν έκανε παιδί. Δεν έκανε παιδί. Μετά μάλλον. Γνώριζε την Μαργαρίτα. Ναι. Μετά το 50. Ναι. Και έκαναν τέσσερα παιδιά. Πόσα τέσσερα παιδιά έκανε. Τέσσερα. Και ένα μπάσταρδο. Και ένα κοριτσάκι. Σουηδία. Ναι,
Έχει και ένα. Μια τηλεπαρουσιάστρια. Μπράβο. Που φάγει και αυτή κάτι. Ωραία. Ναι. Σωστό. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Νόθο που λένε. Νόθο. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Μια αναγνωρισμή. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μπορώ να τραγουδήσω κάτι, θα ήθελα σε ύμνο. Εάν δεν είναι κάτι υβριστικό, βάλε και τον ύμνο των εξωγήινων. Πες ό,τι θέλεις. Το λένε οι πετροπερδίκες, το λένε και τα ειδόνια. Ωραί Γιώργο, Παπαδόπουλε, ωραί Γιώργο, Παπαδόπουλε. Να ζήσει ο ελληνικός στρατός κι ο Στέλιος Πατακός μας, ωραί Γιώργο Παπαδόπουλε. Τελείωσα. Πολύ Πασόκ πρέπει να ψήφισες εσύ, φίλε. Πήγαινε πράσινος. Πήγαινε πράσινος. Κριτική Επιτροπή στο Βόλς. Πλουραλισμός απόψε να δω. Φίλε, το στόχος είναι το χρήμα. Η εξουσία και να είσαι ισχυρός. Είναι το καλό στην Ελλάδα. Γνωριζόμαστε, είμαστε πολύ λίγοι και γνωριζόμαστε. Ναι, ρε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Έλα, φίλε. Αγάπες, αγάπες, αγάπες. Άντε, ρε, κρύε τελείο, να βάλω τη Δευτέρα. Εγώ είμαι. Εσύ ρε, βάλε τη Δευτέρα. Ω, Ραφτόπουλος Κώστας. Ας τα σάλια φίλε, ας τα σάλια. Σαλιάρης. Σαλιάρης. Κι άλλη φορά σε μίλησα με το Facebook. Εντάξει. Ωραία. Καταστάσεις ωραίες, αλλά είμαι φανατικός παοξής. Φαίνεσαι ότι είσαι παοξής και θα πανηγυρίσεις πρωτάθλημα στα χαρτιά. Γουστάρεις. Λοιπόν, ναι. Να το πω και κάτι άλλο. Ότι γουστάρεις. Μόνο αγάπη και τελείωσε. Κλείνω όλο το θέμα. Μόνο αγάπη, Χρυσανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Τι κοπάνησες τώρα. Μόνο. Πες μου τι κοπάνησες. Ο Πάου, να ξέρεις, θα πάρει πρωτάθλημα του χρόνου. Ο Πάου. Ναι. Το Κύπελλο θα το δω. Ναι. Δεν το γνωρίζω ακόμα. Φυκτό σε βλέπω στο Κύπελλο. Ναι. Δεν μου λοιπόν, λες. Δεν μου λες. Αυτό που λέει. Λέγε. Είσαι πολύ καλό παιδί και είσαι πολύ σε γουστάρο. Ναι, άμα πιείς άλλα δύο ποτά θα με γουστάρεις παραπάνω. Είναι ερακλειδέας, ναι. Είναι καλό παλικάρι και δυνατός. Ναι. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε και τον Άρη και τον Ερακλή να τον έχουμε μέσα να αγωνιζόμαστε μαζί του. Ναι, 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 τα φωνήτα άμα πίνετε δεν τα λέτε. Η ομάδα μας τι είναι. Μόνο αυτό. Εσύ είσαι ο μάγος της Χαλάστρας. Βέβαια. Επειδή θα καταλάβω την ομάδα μας. Όχι με την Αθήνα. Την Αθήνα. Έλα. Έλα αυτό που λέει. Πόσα ήπιατε ρε. Πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σε πάρω αρχικά τηλέφωνο. Ναι, αλλά μπαίνετε στα νούμερα, ναι. Ναι. Αυτός είναι αρχιόδικος. Λοιπόν, αρχικά αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι άμα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα στα χαρτιά θα το πανηγυρίσω με την καρδιά μου. Έτσι. Γιατί είσαι όμοιος με τον Ολυμπιακό. Ίδια μούτρα έχετε. Όχι ραπ, δεν έχουμε ίδια μούτρα. Τα ίδια μούτρα έχετε ρε, άντε τώρα. Δεν έχουμε ίδια μούτρα ραπ. Και εγώ δεν θέλω στα χαρτιά πρωτάθλημα και τεσσαλιάρι. Στα χαρτιά. Φέρτε στα χαρτιά. Φέρτε στα χαρτιά. Έβριζε στον Άρη για τη Λαμία ταγαροτάγαρο. Έβριζε στον Ολυμπιακό για τον Βάλνερ λιμοτάγαρο. Και τώρα θες στα χαρτιά. Και να πας στον Λευκό Πύργο. Δεν είναι έτσι ραπ. Πώς δεν είναι έτσι. Ιστορικά δεν είναι έτσι ραπ. Ιστορικά όλα τα γουρούνια την ίδια αμούρη έχουνε. Είτε είναι του Ολυμπιακού είτε του ΠΑΟ. Έλα μπράβο εξηγιαντές όλοι. Καλημέρα επόμενος. Κατάλαβες να πούμε. Εδώ επικρατεί η ζούγκλα κύριε, ο νόμος του ισχυρού. Το λεοντάρι τρώει τη λεοπάρδαλη, η λεοπάρδαλη τρώει το γουρούνι τρώει το κατσίκι τρώει το χόρτο το τρώτε εσείς. Επόμενο. Και ο κόκκινος τρώει εμένα. Και το καπνίζουν. Καλημέρα. Ενίοτε. Έλα ραπ. Καλώς το να. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα και εσένα και στον φίλο σου εκεί. Εδώ είναι ο βελονιστής, εδώ με βάλει τις βελόνες γιατί έχει πιαστεί ο λαιμός μου να πούμε. Ράπ περαστικά πάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, περαστικά. Η προπόνηση σφίχτηκε πολύ. Λέγε.
και έτσι άκουσα τη συζήτησή σας και μ' άρεσε. Ναι. Η μικρή μου συνεισφορά στη συζήτησή σας θα είναι μόνο αυτό. Επειδή αναφέρατε για την οικογένεια και για τις γυναίκες και όλα αυτά, εάν γνωρίζετε πώς ξεκίνησε το κίνημα ίσων δικαιωμάτων των γυναικών. Δεκαετία του 80 ή τα προηγούμενα χρόνια. Ο λόγος που ξεκίνησε. Στην Ελλάδα. Γενικότερα, ρε παιδί μου, όταν οι γυναίκες ξαμολυθήκαν στους δρόμους και θέλανε ίσα δικαιώματα και κάνανε. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ απλό. Είναι δύο λόγοι. Και οι λόγοι είναι καθαρά ότι πίσω από αυτό κρύβεται η οικογένεια των Ροκφέλλερ, οι οποίοι πολύ απλά μέχρι τότε ψάχναν έναν τρόπο να φορολογήσουν πρώτον τον υπόλοιπο μισό πληθυσμό του πλανήτη, που ήταν οι γυναίκες. Και δεν μπορούσαν. Και χρηματοδοτήσανε όλο αυτό το κίνημά τους που ξεκίνησε. Ένας ο λόγος ήταν αυτός. Και τώρα που δεν δουλεύει καλά ο Ροκφέλλερ, τι παίρνει. Θέλανε, παιδί μου, να φορολογήσουν τις γυναίκες. Θέλανε να βγάλουν και άλλα λεφτά. Πολύ απλά. Ναι. Περισσότερα. Ναι. Και ο δεύτερος ο λόγος ήταν ότι θα μπορούσαν πολύ πιο εύκολα, όταν οι γυναίκες πιάνουν δουλειά, τα παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία θα αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν στα σχολεία και θα ήταν πιο εύκολα να κατευθυνθούν τα μυαλά τους και να μπουν σε μια διαδικασία που είναι και μέχρι και σήμερα σε μια κατευθυνόμενη διαδικασία. Ο Ροκφέλλερ τα έκανε όλα αυτά. Ιδιαίτερο. Ναι. Και άμα τα έκανε ο Ροκφέλλερ αυτά, ήταν μεγάλος μάγκας, φίλε. Τι να πω εγώ τώρα. Ναι, είναι ρε παιδί μου αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι τρελό, ας πούμε, ότι είχαν. Θέλανε απλά να βγάλουν και περισσότερα λεφτά. Θέλανε να φορολογήσουν τον κόσμο. Ρε φίλε, η γυναίκα από τη φύση της είναι ένα καταναλωτικότατο όν. Φορολογείται από μόνη της. Με έναν άντρα ισχυρό στην οικονομία, τραβάει στα μαγαζιά, τραβάει στις μπουτίκ, τραβάει στα νυχάδικα, τραβάει στα φουστανάδικα και εξοδεύει ό,τι γουστάρει. Το θέμα είναι να πάει καλά η οικονομία. Πάει καλά η οικονομία, η γυναίκα είναι η πρώτη πελάτησα σε όλα. Εγώ παίρνω, σαν άντρας μπορεί να παίρνω ένα παπούτσι κάθε τρία χρόνια, μια γυναίκα μπορεί να πάρει τρία παπούτσια το χρόνο. Είναι φυσιολογικό αυτό. Εγώ πάρω σαν άντρας, υποτίθεται λέει ένα παντελόνι, να πούμε, η γυναίκα μπορεί να θέλει κάτι πιο αυτό, γιατί είναι γυναίκα, πρέπει να δείχνει να είναι όμορφη, υποθητή και τα λοιπά. Ξέρω εγώ, έτσι φαίνεται. Ο Ροκφέλλερ δηλαδή τι έκανε, δεν το είδε αυτό? Ο Ροκφέλλερ, φίλε, δεν ήταν τόσο γιατί είχε κάναν καημό, ξέρω εγώ, να δείχνει γυναίκα πιο όμορφη και τέτοια. Ναι. Ο Ροκφέλλερ απλά ήθελε, έτσι, να χώσει και τον υπόλοιπο μισό πληθυσμό κάτω από εκείνη το... Κατά τη φορολογία. Απλά πράγματα. Ήθελε, ρε φίλε, να ψηρίσει και τους πάντες. Ο Ροκφέλλερ. Μάλιστα. Αυτή. Πολύ απλά. Εντάξει. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Εντάξει. Αφού ήταν τόσο μάγκας ο Ροκφέλλερ, τι να πω εγώ. Χιλητήρι, πάμε στον επόμενο. Τι να κάνουμε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι, εγώ ακούγομαι. Ναι, ακούγεστε καμπάνα του Αϊθαράπη. Καλησπέρα, Κώστα, και καλησπέρα στον εκλεκτό και ποιοτικό καλεσμένο. Έτσι. Και επειδή επέφυγε η ερώτηση από τον ποιοτικό καλεσμένο. Και επειδή είναι η μέρα σήμερα. Και ο Ηλίας λογοθέτησε. Ο ξενοκράτης. Μπράβο, ναι. Θα ήθελα να απαντήσω για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και θα ήθελα να μου απαντήσει ο φίλος. Και είναι η πρώτη φορά που θα ζητήσω δύο λεφτά παραπάνω, γιατί είναι και η μέρα και γιατί, εντάξει, κάποια παιδιά φανατισμένα, μακράνε μου όλα αυτά. Αγαπητέ μου φίλε, για τον Γιώργο, για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν δεσμεύεσαι ενώπιον λαού και ανθρώπων στις συγκεντρώσεις σου, να αποκαλύψεις όσο ψηλά και αν είσαι τους πρωτετίους της εθνικής τραγωδίας της Κύπρου. Γιατί δεσμεύτηκε ρητά και διαρρήδη, δεν ξέρω αν το είμαστε. Ποιος δεσμεύτηκε? Έτσι. Δεν άκουσα. Ποιος δεσμεύτηκε? Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι ένοχοι θα πληρώσουν όσο ψηλά και αν είσαι, ναι ή όχι. Και επειδή το είπε, τι πρέπει να το κάνει. Δεν άνοιξε ποτέ, η πρώτη μου ερώτηση είναι γιατί δεν άνοιξε ποτέ ο φάκελος της Κύπρου. Αν θέλετε μου απαντάτε. Γιατί ξέρετε κάτι, υπήρχαν άνθρωποι στην επιχείρηση Νίκη οι οποίοι δεν πέταξαν ποτέ για την Κύπρο και οι οποίοι μετά από τρία χρόνια γίνανε αρχηγοί για ΕΦΑ. Διότι υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας, ο οποίος συμμετείχε στην κυβέρνηση του Ιωαννίδη. Μήπως λέω ψαματά? Πού καταλήγεις? Διότι υπήρχε Έλληνα αξιωματικός εν ονόματι Τάβος και ονομάζομαι Κωνσταντινίδη, σας μου κάνει μήνυση. Ο οποίος έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο και είπε ο εχθρός είναι στην Αθήνα και όχι στην Άγκυρα. Διότι υπήρχαν παιδιά που πολέμησαν στην Κύπρο, 18 χρονών, και επί 27 χρόνια στο μνημόσυνο τους ακουγόταν το εφωνεύτησαν, θα δεις και τους πάτησε τρόλι στην οδό στα δύο. Μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα? Εγώ τι να σε απαντήσω, φίλε. Ωραία. Τότε αυτή είναι η δική μου απάντηση για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Ναι. Έτσι.
Στα ποδοσφαιρικά, στην ερώτηση που έκανε ο φίλος μου ο Κώστας, επειδή όλοι λίγο πολύ είμαστε επιπαντός επιστητού ή δήμονες, αύριο μπορεί να γίνουμε και χειρούργοι στο αριστερό γόνατο ή άμα γίνουν νέα ήμια θα γίνουμε στρατηγοί. Ο κανονισμός αναφέρει ρητά ότι αν αξιωματούχος στο αγώνα δεχτεί βιοπραγία φυσική, επίθεση δηλαδή, άσκηση σωματικής βίας, αναφέρει διαρρήδην και ρητά και αναφέρεται σε μείον 6 βαθμούς. Το άρθρο 29 το λέει, το διάβασα. Μπράβο. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι η απάντησή μου στον προηγούμενο φίλο, ότι τα πάντα βασίζονται, είναι επικουρική η έκθεση της αστυνομίας, ξεκάθαρα, η οποία ωστόσο είναι καταπέλτης, διότι 4 αστυνομικοί κατέληξαν στο νοσοκομείο. Και αν αυτό το διεφθαρμένο κράτος μπορεί να στείλει, εγώ δεν ξέρω αν περηφανεύομαι για αυτό το τίτλο, ξέρεις, γιατί και να μην μακρηγορώ να μιλήσω κι άλλοι. Για πες, ναι. Γιατί είμαι 60 χρονών, αδερφέ, και θυμάμαι από τα 6 μου χρόνια που πρωτοασχολήθηκα με το ελληνικό ποδοσφαιρό, τους παίχτες της δόξας να κλαίνε στον τελικό, να κλαίνε φωτογραφίες στην τηλεόραση, να κλαίνε. Και μέχρι σήμερα που είμαι 60 χρόνια, αυτός ο βόρβορος και αυτός ο βόθρος δεν άλλαξε. Λέω λοιπόν το εξής, επειδή το έθεσες εικαστικά. Ναι, ο ΠΑΟΚ αξίζει αγωνιστικά αυτό το πρωτάθλημα και να σου πω για τον περισσότερο αγώνα, δηλαδή από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Έτσι. Ναι, το λόγο να μου πεις, ναι. Να σου πω το λόγο. Το ποδοσφαιρικό λόγο, ναι. Ναι, ακριβώς. Παρακαλώ. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός για ένα ολόκληρο γύρο υπήρξαν κλινικώς νεκροί. Από εκεί και πέρα είχαν μια σημαντική άνοδο και οι δύο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σε ένα εύρος ανάμεσα από το 8 και το 5, δεν πήγε ποτέ στο 2. Ήταν απαγοητευτικός μέσα στην Αθήνα, ξεκίνησε από μείον 3 και αν θέλεις να δεις τώρα τη βαθμολογία στην εφημερίδα, ξεκίνησε από μείον 3 και σήμερα με αυτούς τους μείον 3 είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ναι. Έτσι. Κλείνοντας, για να μιλήσουν κι άλλοι, η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φίλε μου, άλλαξε σύμφωνα με τη γνωστή ρίση φτωχός και ταΐς δεν γίνεται. Εφόσον λοιπόν ότι η ΣΑΕΚ δεν ταχώνει, να το πω έτσι λαϊκά. Ναι. Και εφόσον του Παναθηναϊκού παρετήθηκε χθες μόλις, έβαλε τον αυτό να υπάρχει. Ένα ογδοντάρι, ναι. Γιατί ξέρεις κάτι, Ραπτόπουλε. Όλα είναι καλά, αγόρι μου. Και τα νούρη είναι καλά. Και η εγκληματική οργάνωση είναι καλή. Αλλά υπάρχουν και τα εισόδημα. Κάποια στιγμή όλα αυτά τελειώνουν ακόμα και στο πιο διεφθαρμένο κράτος. Την καλή νύχτα μου. Είστε πολύ ωραίοι και οι δύο. Χαίρομαι να σας ακούω. Γεια σας. Καλή νύχτα. Δεν έπαθε τίποτα ρε ο Πρέκας, ένα έμφραγμα έπαθε 76 χρονών. Λέει μια καρδιακή ανεπάρκεια, μελετούν το ενδεχόμενο της επέμβασης. Μη φοβούμενοι απολύτως τίποτα για τον ηθοποιό, λόγω της καλής κατάστασης του οργανισμού του ηθοποιού. Αφού ως γνωστό δεν πίνει και δεν καπνίζει. Που σημαίνει ότι εγώ στα 75 πάθω ένα έμφραγμα, εύκολα θα με βάλουν. Ναι. Ναι, αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι το δικό σου. Εύκολα θα σε βάλω στο χειρουργείο γιατί μπορεί να γλιτώσεις. Οπότε στα 76 θα κάνει ένα μπαλονάκι, άλλα 10 χρόνια τα έχει ο Πρέκας. Μια χαρά είναι. Μην τον κλαίτε, μια χαρά είναι ο Πρέκας. Περαστικά από την εκπομπή, έτσι. Σωστό. Κώστας Πρέκας. Επόμενη γραμμή και άθλητης παλιός. Κονιβίτης. Ναι. Καλώς τον. Τι λέει Κώστα. Καλά λέει. Κώστα, ναι. Σε πήρα να σε πω. Ναι. Εγώ αύριο πρωί φεύγω Αθήνα. Πάω για 4 μέρες. Σε ένα γιατρό έχω σοβαρό πρόβλημα υγείας μεταξύ ζωής και θανάτου. Εσύ. Ναι, έχω μεγάλο πρόβλημα, φίλε. Ναι, μεταξύ ζωής και θανάτου είναι επίγον και κατεβαίνω αύριο Αθήνα. Τι σε κόβω, ρε φίλε, για να πεθάνεις. Είναι. Πώς το λένε, έχω ανεπάρκεια καρδιάς. Ναι, σε φέτη τέσσερα καρδιά μου. Πόσο χρονών είσαι. Εγώ. 30 και κάτι. Οπότε. Κώστα μου. Έλα, μ' ακούς. Φρες, ακούω εγώ. Έλα, εγώ αν καταφέρω και ξεπερδέψω με τα προβλήματα υγείας, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, θα εκπομπήσω. Ρε φίλε, είτε ζήσεις είτε πεθάνεις, λίγο πιο δυνατά φόραση γιατί αδυνατό να σε ακούσω. Ναι, έλα. Μια χαρά σε ακούω εγώ, μην φοβάσαι. Σε ακούω, λέγε. Τέλεια Αυγούστου, αρχέ Σεπτεμβρίου, μάλλον λίγο να επιστρέψω πίσω Αθήνα. Ξέρεις τι άλλο θα σε πω, Κώστα μου, με ακούς τώρα. Εγώ σε ακούω, ναι. Είμαι εγώ που σε είχα πάρει και σε είχα πει για τους Πανκς Ρωμάνα. Το ότι αυτά που βιώνουν σήμερα στην Ελλάδα τα τραγουδούσαν οι Πανκς Ρωμάνα. Τι Ρωμάνα λέει ρε, όπως δεν το κατάλαβε. Ρε εσύ, πάρε κάπου να σε ακούω εκεί. Έλα, μ' ακούς τώρα. Πάρ' το πάλι ξανά. Είσαι μεταξύ ζωής και θανάτου. Τη βγάζεις, δεν τη βγάζεις, έχεις ανεπάρκεια. Θα κατέβεις στην Αθήνα σε 4 μέρες. Κι αν ζήσεις μέχρι τον Αύγουστο και ζω κι εγώ, τι θα κάνουμε. Πάω σε ένα γιατρό, θα πάω να δω τι μπορώ να κάνω. Γιατί είναι δύσκολη η κατάστασή μου. Τώρα πήρα να σε πω ένα άλλο πράγμα. Δεν σε βλέπω να αγχώνεσαι πολύ.
αν καταφέρω να ξεπερδέψω με αυτά τα προβλήματα υγείας, Αύγουστο-Σεπτέμβριο πίσω Αθήνα να κατεβαίνω. Γιατί εδώ πάνω Κυλικής και Θεσσαλονίκη δεν παραλαβούνται, φίλε. Ναι. Α, για τους Πανκς Ρωμάνα ήθελα να σου πω. Οι Πανκς Ρωμάνα τι είναι? Είναι αναρχικό συγκρότημα. Αυτά που ζούμε σήμερα στην Ελλάδα τα τραγουδήσαν πριν από κάποια χρόνια, φίλε. Και έχουν, οι Πανκς Ρωμάνα. Δηλαδή είναι οι Ροκοπαΐσοι αυτοί, δηλαδή. Που γράφει ένα τραγούδι που λέει «Έλληνα, Λύκη, Ακρόπολη, δεν σου ανήκει». Αυτό αν το βάλεις στο τραγούδι έχει πολύ νόημα. Τι τραγούδι, ξαναπέστω, τι λέει? «Έλληνα, είσαι σκουλίκη, η Ακρόπολη, δεν σου ανήκει». Ναι. Ένα τραγούδι με νόημα, φίλε. Έχω γράψει πολλά τέτοια εγώ. Θα σου τραβήξω τη θεία σου ένα μανίκι. Έχω τη φίλη μου τη Ράνια τη Δυσικυρίκη. Γεια σου, φίλε, καλή επέμβαση. Γεια χαρά. Κωστά. Άσε μετά την εγχείρηση. Φύγε. Επόμενος. Γελάει ο γιατρός. Έλα, φίλε, καλημέρα. Όχι Πανκς Ρωμάνα, Πανκς Ρωμάνα. Πανκς Ρωμάνα. Εγώ Πανκς άκουσα. Δεν τα έλεγε σωστά. Όχι Πανκς. Μια χαρά σε κόβω. Έχεις να φιλήσεις πολλά κούτελα σε την αναισθησία που έχεις. Εμείς μια εξέταση κάναμε τρεις μέρες, δεν κοιμηθήκαμε. Και αυτός θέλει τους Πανκς Ρωμάνα είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Πώς, τι διάλο, μέλη έχω. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τους τραβολογάω τους τρελούς. Καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Γεια σας, Κωστή. Καλώς τον. Και στο φίλο εκεί πέρα. Εδώ ένα γιατρός. Καλημέρα. Βελονιστής παθολόγος, το πρωί στο καπί. Πάνω όλες οι γριές και τις δίνει συνταγές. Ωραίος. Ξέρεις την ανάγκη όλες τις γριές εκεί να βρωμοκοπάνε, βρωμήλα γρήγορα. Έλα, ρε, το μεσημέρι. Πα, τα, τα, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι 35 χρόνια παοξής. 35 χρόνια παοξής. Ετοιμάσου, βγάλει τη σημαία από το ντουλάπι. Μόλις φάει μείον 6 βαθμούς ο Μπουτόταυρος, θα βγούμε κάτω να πανηγυρίσουμε. Θα σου πω γι' αυτό, θα ξεκινήσω αλλιώς. Ναι. Εγώ έζησα λίγο τη δεκαετία του 80, έτσι. Ναι. Δεν πρόλαβες τίποτα. Όχι, αναλαμπές. Αναλαμπές. Λοιπόν, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για το Ψάλτη. Γιατί ρε φίλε στεναχωρέθηκες για το Ψάλτη? Εγώ χάρηκα για το Ψάλτη που πέθανε. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος ταλαιπωριότανε. Ναι, εντάξει, με αυτή την έννοια έχεις δίκιο. Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Αν φτάσει ο άνθρωπος να πει ο γιατρός, δεν υπάρχει γυρισμός. Και είναι σε ένα κρεβάτι. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει γυρισμός. Ένα στο τρισεκατομμύριο να υπάρχει ελπίδα. Ναι. Ένα τρισεκατομμύριο. Εγώ θα την παλέψω. Εάν μου πει ο γιατρός λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα. Γιατί να μην τραβήξω το καλώδιο? Ταλαιπώριεται για τον άνθρωπο. Που θέλω να καταλήξω ότι με το θάνατό του ήταν σαν να μας πήρε ένα κομμάτι από την παιδικότητά μας. Δηλαδή, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε. Όχι, ήταν ένα κομμάτι από την πασοκότητά μας. Τέλος πάντων, εντάξει. Το πας πολύ κοινικά, αλλά δεν ξεπηρεάζει. Ναι, φίλε, μην τον κλαις τον Ψάλτη. Αυτά τις γυναίκες που πήδηξε ο Ψάλτης, τα φαγιά που έβαγε ο Ψάλτης, τη δόξα που είχε ο Ψάλτης στα 66. Μην τον κλαις τον Ψάλτη. Εντάξει, ήταν και νέος όμως το κάνουμε. Πώς ήταν νέος, δε φίλε, 66 χρονών? Δηλαδή, τι νέος είναι? Εδώ πεθαίνουν 30 χρονών άνθρωποι, 40 στα ατυχήματα. 66 χρονών, νέος. Τρεις γάμους έκανε. Νέος ήταν. Εγγόνια είναι. Θα δούμε εγγόνια εμείς, ρε. Δεν ξέρω αν αναφέρω. 66 χρονών, νέος. Μ' ακούς? Δηλαδή, θα μας ακούσει κανένας που έχασε κανένα νέο άνθρωπο και θα πει ότι τρελή είναι 66 χρονών, νέος. Δεν ξέρω αν αναφέρω τη Μάρο Κοντού. Την αναφέραμε. Α, την αναφέραμε, εντάξει. Η Μάρο Κοντού και αυτή. Όταν ήταν 50, είχε ένα γκόμενο 20χρονο. Του είχε ρουφήξει το μεδούλι, να πούμε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Γι' αυτό στα 83 η Μάρο Κοντού είναι γκομενάρα για την ηλικία της. Ναι. Έχεις δει καμιά 83 χρονών με αυτή την κορμοστασιά? Αλήθεια, σε κανένα γεροκομείο καμένα. Χρονοπούλου. Λοιπόν, η Χρονοπούλου είναι ανάπηρη καημένη. Δεν... Και αυτή ζει. Ζει, ναι, ζει. Η αλήθεια είναι πως τώρα για τον ΠΑΟΚ, αυτό που είπες έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Εγώ αν το πάρει ο ΠΑΟΚ έτσι πως θα το πάρει, θα το θεωρήσω ότι δεν το πήρε στα χαρτιά. Εν αντιθέσει που... Τι, ότι πού το πήρε, στην αγάπη? Άκουσε με, αν το πάρει ο Ολυμπιακός, χωρίς να τιμωρηθεί δηλαδή, να μην τιμωρηθεί, εκείνος είναι που θα το πάρει στα χαρτιά. Γιατί δεν αν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Όχι, καταλαβαίνω ότι αν δεν φάει 6 βαθμούς ο Ολυμπιακός, θα είναι χλοπή του πρωταθλήματος ενάντια στον ΠΑΟΚ. Σωστά. Οι Μακεδονομάχοι εδώ θα χορεύουν την αδικία και θα είναι μια γροθιά αδικίας. Ο Καζατζίδης θα παίζει φουλ. Εδώ το Σάββατο το βράδυ ο φίλος μας Λανίδης θα έχει εδώ πέρα τη Σμύρινη μάνα καίγεται. Θα έχει ωραία πράγματα. Είτε το πάρει είτε δεν το πάρει. Πάντως εμείς δουλειά το καλοκαίρι θα έχουμε. Αυτό με νοιάζει εμένα τώρα. Είτε το πάρει είτε δεν το πάρει. Ναι, θα χαρείς. Τρεις φορές. Τρεις. Τρεις φορές, όχι δύο, τρεις. Άρα είσαι τα ίδια μούτρα με ένα Ολυμπιακό ο οποίος τα παίρνει με τη διαιτησία. Λάθος κάνεις. Γιατί κάνω λάθος?
Τύπος. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι κατακριτέος που το παίρνει με τον Βάλνερ. Τον βρίζουμε όλοι. Και εσύ αν το πάρεις με 6 βαθμούς επειδή πέσα δύο μπάτσες. Ναι, αλλά... Δηλαδή, εσύ στην Τούπα που έχεις δει όλο τον κόσμο, τι έπρεπε να έχεις, μόνο 80. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε τη λιγότερο χειρότερο μπάλα από όλες τις... Τι έπαιξε εδώ Παναθηναϊκός, σε βάλε μέσα στα δίχτυα. Το 2-0, το 2-0 στο κύπελο ήταν τιμητικό σκορ για σένα. Κάτσε ρε Κώστη. Τα γιγαντώνεις για να δημιουργήσεις... Τι να γιγαντώσω ρε. Άκουσε με λίγο. Ο άλλος ο Χιμένερ δεν έκανε ομάδα. Σφριγιλότητα, ταχύτητα, αντεπί. Πήραν σέντερ φορ τον Αραούχο, οι άλλοι έχουν τον Μπέρκ. Και εσύ έχεις το κουλούρι, ρε. Και θες να πάρεις προτάσμα από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ, σε αντικρούω, ναι. Ναι, μέχρι το Φεβρουάριο ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πού ήταν. Μέχρι το Φεβρουάριο που ήταν ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ. Τι ήταν, τι ήταν, ναι. Εσύ το παίρνεις δηλαδή από την αρχή τη σεζόν, τι ήταν. Φυσικά. Ναι, ναι. Φυσικά. Και ο ΠΑΟΚ είχε τις δεκιμάτσες του. Ναι. Αλλά σε γενικό σύνολο, αν το βάλεις κάτω και τα μετρήσεις, ο ΠΑΟΚ έπαιξε το πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο και το πιο σωστό. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Εμένα ο ΠΑΟΚ με ενθουσίασε 1,5 μήνα. Όχι, από, 1,5, από Νοέμβριο μέχρι Δεκέμβριο. Πριν είπες 3 μήνες, τώρα 1,5 έγινε. Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Γιαννάρη, ναι. Άρχισε εκεί τα 0-1 με τα Γιάννενα. Άρχισαν τα. Α, σου πω κάτι ρε φίλε. Ναι. Α, σου πω κάτι ρε φίλε. Δηλαδή, η μπάλα που παίζει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο δίμηνο είναι αποκρουστική. Η φυσική του κατάσταση είναι άθλια. Mm. Και έρχεται ένας Παναθηναϊκός και μία ΑΕΚ το τελευταίο δίμηνο, δυομισάμηνο, με ανωδική πορεία. Και εγώ πέφτω σαν ΠΑΟΚ. Και η τελευταία εικόνα που μένει είναι ένας ΠΑΟΚ προβληματικός βιολογικά και τακτικά. Και εσύ λες ότι, εάν το χάσει ο Γαύρος, το δικαιώται ο ΠΑΟΚ και όχι ο Πανιώνιος. Ναι. 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 Μάλιστα. Ο οποίος Πανιώνιος είχε την πιο σταθερή πορεία από ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Εντάξει. Δηλαδή τώρα αν μας ακούσει στη Νέα Σμύρνη και είναι κάποιο παδί του Πανιωνίου, θα λένε εμείς γιατί να μην το πάρουμε και να το πάρει ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν αντιλέγω ότι ο Πανιώνιος δεν ήταν φέτος ποιοτική ομάδα, ήταν και όπως πέρσι και φέτος. Σταθερή. Σταθερή, ναι. Με χαμηλότερο μπάτζετ που θα πρέπει να τον επιβραβεύσουμε έναντι του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Και να δούμε ότι με ένα μπάτζετ της πλάκας έκανε πρωταθλητισμό πραγματικό. Γιατί η μόνη ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό είναι ο Πανιώνιος. Ναι, αλλά τώρα το ανέφερες αυτό. Πριν στον πρόλογο σου δεν έλεγες για Πανιώνιο τίποτα. Οκ, boy. Okay, boy. Για δες εδώ. Καλημέρα. Θέλει, λίγο. Ναι. Επόμενος. Τούρου. Πάρτε ρε τηλέφωνο, καθήκια. Καλημέρα. Έλα ρε Κώστα. Έλα ρε φίλε, τι κάνεις? Βλέπω το πανηγυράκι, συνεχίζεται, γιατρέ, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη. Τι έγινε, φτάσε Γιάννη, το αυγό στον κόλο. Φοβόμαστε. Δεν μας έχει βγει τίποτα. Νιώθω ένα φόβο. Ναι. Άκου. Ακούω. Μας πρίζεται όλη μέρα με τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚ. Σιγά την ομάδα ρε επιτέλους. Σιγά την ομάδα να πούμε, τους χαϊδεύετε τα αυτιά, τι τους λέτε, ποια ομάδα τιμωρήθηκε με -6 στην Ελλάδα και να μιλάνε τώρα οι πρωταθλητές της βίας, ποια ομάδα έχει τιμωρηθεί? Ποιοι είναι οι πρωταθλητές της βίας, δε φίλε? Ο ΠΑΟΚ. Αμέ. Ξύλο και των γονέων συνέχεια. Και των γονέων. Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Άκου, θα τα ακούσεις τώρα. Άκου, δεν τα λες, ναι. Γιατί δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Εγώ δεν είμαι συνεργάτης εκεί πέρα, μπορώ και τα λέω. Α, μάλιστα. Εγώ φοβάμαι. Λοιπόν, ναι. Καταρχήν να βάλω ένα quiz. Γιατί οι γυναίκες αγοράζουν, έχουν πολλά ζευγάρια παπούτσια, ξέρεις? Όχι. Γιατί ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Το μαλάτο. Ωραίος. Ρε το σκύρο το μαύρο, ρε. Τον άνθρωπο, ρε. Λοιπόν, ναι. Πάει αυτό. Τώρα να έρθουμε στο προκείμενο. Πάμε. Ο Λασκαράκης αυτός ο κύριος που τον είχαν δει και ήταν ατσαλάκωτος. Τι ατσαλάκωτος? Το σπρώξα, λέει, του τραβήξαν τη γραμμάτα. Τον είδα στην τηλεόραση, κοίταξε και εγώ μπορεί να λέω ότι θέλω, εφόσον με έχει βάλει ο Μπέος και ο Μελισανίδης. Αχα. Ο Μπέος είναι ελεύθερος, λέει, να πίνει καφέ με όποιον θέλει. Ναι. Και βεβαίως, αλλά ως ένοχος, ένοχο νουπιεί. Να τα ελληνικά του μαλάτα. Τα ξεχνάει αυτά. Ναι, γιατί ακούω και τον Μπούζο και τον φίλο μου. Ναι.
ο οποίος κάθε τόσο βγάζει κάτι ταλέντα τέτοια που δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και όλο στα γήπεδα είναι και εδώ και εκεί. Λοιπόν, άκου τώρα. Το άρθρο 29 αυτό που λέτε έχει τέσσερις εκδοχές. Για να ακούσω. Μία από τις τέσσερις εκδοχές είναι και μείον 6. Μία άλλη είναι χρηματικό πρόστιμο και αποκλεισμό 1-2 αγωνιστικών κλπ. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκεί πέρα δεν έγινε τίποτα. Εγώ μίλησα με άνθρωπο της σειράς 7 που είναι στα αποδυτήρια. Και τι θα σε πει μωρέ άνθρωπος της σειράς 7? Αυτό που ξέρω, το ξέρω 44 χρόνια. Εμένα θα μου λέγε ψέματα. Λίγα χρόνια λοιπόν, το ξέρεις. Και μου είπε, ναι, ότι από όλα αυτά δεν έγινε τίποτα. Ένας αστιφύλακας πήγε και χτύπαγε το fiberglass στο Καραϊσκάκι στη θύρα 7 και ήταν καμιά εικοσαριά παιδιά. Ναι. Και του λένε τι κάνεις εκεί ρε τρελώσεις ας πούμε. Και επειδή κατεβήκανε κάτω και του φωνάζανε ότι προκαλεί και τέτοια, πήγε και κρύφτηκε πίσω από τη δημιουργία του. Αυτό ήταν όλο. Δεν υπήρχαν ούτε 50 άτομα με κόκκινες φόρμες που έλεγε αυτός. Ψέματα δηλαδή. Ποιος διαιτητής επιτρέπει να είναι 50 άτομα στα αποδυτήρια? Τι είναι αυτά που μας λένε? Ναι. Και με ποια διαιτησία φέτος? Επειδή δεν μιλάμε, στη Λιβαδιά ο άλλος έκανε μπλοκ στο βόλεϊ. Μπλοκ! Αλλά ναι, στην κεφαλιά του Ρέτσου. Αλλά δεν μιλάμε. Εμείς δεν είμαστε να κλαίμε σαν τους παοξίδες στις μαυροχύρες εκεί πέρα. Μαυροχύρες! Βέβαια, τους πουθενάδες. Διότι αυτοί, ενώ εγώ έχω τέσσερις ομάδες στην τετράδα του πρωταθλητριών Ευρώπης και μία μου ομάδα ήρθε ήδη δεύτερη στην Ευρώπη. Ποια? Η ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Α, πιάσαμε τα άλλα αθλήματα τώρα. Το Μεγάλο Σάββατο δεν έχει σημασία. Άθλημα είναι και αυτό. Και το πόλο και το βόλεϊ όλα αθλήματα. Και το σκάκι, το Δελασάνε, κάνε ντάμπλ. Α, το σκάκι είναι για τους Παναθηναϊκούς. Α, μάλιστα. Και η μαλακοσφαίριση, το softball. Λοιπόν, αυτοί δεν μπορούν να τα δουν αυτά ούτε σε 100 χρόνια. Λες. Άρα το πανηγυράκι κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί παίρνουν φόρα, λένε και μετά θα αρχίσουν πάλι να κλαίνε. Και εμείς δεν είχαμε καλή ομάδα φέτος, εγώ το έχω πει. Δεν είμαι τσάτσος. Α, εννοείς ότι κάποιοι άλλοι είναι τσάτσι? Κάποιοι που λένε διάφορα, ναι, είναι τσατσιλίκοι, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα αποψηλώθηκε και έδωσε δικαιώματα. Α. Διότι εγώ εάν είχα τον Ομάρ, το Σιώβα, μιλάω που το δώσανε δανεικούς, ναι, και τον Μπάρντο, ναι, έτσι, ναι, θα ήμουν άλλους 10 βαθμούς μπροστά. Τι λες δηλαδή στον Πουτόταυρο τώρα? Λέω ότι κάνανε λάθη, δεν τη λέω, ο άνθρωπος έχει πάρει 6 πρωταθλήματα, 3 double. Δεν μπορεί να του πεις τίποτα, αλλά εδώ έκανε λάθος. Μάλιστα κύριε μου. Κάνανε λάθος. Μάλιστα κύριε μου. Τελείωσε, τώρα οι άλλοι από το πουθενά μου θέλουν και το double. Ας πάρουν πρόκριση από τον Παναθηναϊκό πρώτα και βλέπουμε. Καλά ρε φίλε, κλείσει. Καλό βράδυ. Γεια σου. Θα τα πούμε στη Μαμίτα. Γρατή 63 είσαι έτσι? Ναι, ναι. Η Μαρμίτα είναι εκεί, η Μαρμίτα λέω, η Κορίνα είναι εκεί. Κορίνα, ναι. Κορίνα. Και τώρα τι κάνεις, αδυνατήματα? Όχι μόνο, εντάξει είπαμε. Σόπα. Πολλά. Δηλαδή το αδυνάτισμα το δίνεις και με διατροφή εσύ? Εννοείται. Συνδυασμό κάνεις? Μετρήσεις, αδυνάτισμα. Δεν μου λες τώρα πριν πάμε στο φίλο. Ναι. Όταν έρθει κάποιος και σου πει αδυνάτισμα, τον παίρνεις και αίμα και κάνεις λεπτομερή και τα λοιπά. Όχι, θα δώσω εξετάσεις, θα γίνει ένα έρευνα, θα πάρουμε ιστορικό. Δεν το βάζεις έτσι δηλαδή. Εντάξει, θα δούμε κάποια πράγματα. Εντάξει, ορμονικά, εντάξει, θα τα ελέγξουμε όλα. Ορμονικά των γυναικών, όχι των άντρων. Θεωρητικά μπορούμε να έχουμε όλοι, αλλά οι γυναίκες περισσότερο. Έχουν τα τραλάτια. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κωστή μου. Καλό το φίλο που μη φυσάς φίλε σαν το ρινόκερο εκεί. Έχει και ωραία φωνή, ωραία φωνή. Έλα, σ' ακούω. Έλα Κώστα, μ' ακούς? Σ' ακούω φίλε, μια χαρά, είσαι ωραία καζατζηδική φωνή. Έτσι. Και τσιγάρο καπνίζεις, ακούω. Ναι. Αφού ακούσαμε το καταμαλάτο αφήγημα. Ανάγνωσμα, ναι. Ανάγνωσμα, του καταμαλάτου ανάγνωσμα. Ήθελα να σου πω, επειδή σύγκρινες και ηθοποιούς παλιούς Κώστα και τέτοια προηγουμένως και είπες ότι ο ΠΑΟΚ μοιάζει με τον Ολυμπιακό. Όχι. Ναι. Είπα ότι ο παδός του ΠΑΟΚ δεν διαφέρει, ναι, ναι, δεν διαφέρει, ναι, ναι, με τον οπαδό του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν θα του χαλούσε να βιάζει τον αντίπαλο να παίζει, ναι, και μπάλα. Ναι. Και κανένας, ναι, οπαδός, όλοι οι οπαδοί μοιάζουν με τον Ολυμπιακού. Θα θέλαν κάτι ανάλογο. Έτσι. Λοιπόν, ναι, άρα... Σαν ηθοποιοί, το δίδυμο είναι το εξής. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι ο Ερίκος Μπριόλας,
Μάλιστα. Και ο ΠΑΟΚ είναι η Κατερίνα Βασιλάκου. Μάλιστα. Επειδή έχουν κάνει σαν δίδυμο, ας πούμε, πάρα πολύ καιρό μαζί. Ναι. Η ΑΕΚ είναι ο μικρός Βασιλάκης Γκαϊλάς. Η ΑΕΚ. Ο μικρός Βασιλάκης Γκαϊλάς που έχει παίξει και σε πάρα πολλά πράγματα και τέτοια. Ναι. Όσο τώρα που ήθελα, Κώστα, λίγο να με βοηθήσεις σε κάτι. Γιατί είσαι ο μόνος δυνατός σε άποψη και μπορείς να με βοηθήσεις. Να ακούσω. Για μια φυλή που κυκλοφορεί τον τελευταίο καιρό στη Θεσσαλονίκη. Φυλή. Γιατί φυλή, είναι φυλή αυτή τελικά, είναι φυλή. Ναι. Πέρα από τους παοξίδες, ναι, έχει τα σαβιδολιμοτάγαρα. Γιατί κυκλοφορούν τόσα πολλά, ρε Κώστα, στη Θεσσαλονίκη. Σαβιδολιμοτάγαρα. Να φυγώσω, ναι, μια πληροφορία, ναι, ότι, ναι, ο κύριος Σαβίδης δεν γουστάρει τα λιμοτάγαρα. Το έχω καταλάβει, Κώστα, και γιατί... Και γι' αυτό τον λόγο εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Σαβίδη. Δεν του αρέσουν τα γλυψίματα. Συνονοούμαστε πλήρως. Γι' αυτό μ' αρέσει ο Σαβίδης. Για άλλα ποδοσφαιρικά πράγματα στην μπάλα δεν μ' αρέσει. Αλλά μ' αρέσει για πολλά άλλα πράγματα ο Σαβίδης. Κώστα, ναι, με κάλυψες, γιατί ξέρω ότι είσαι δυνατός τον τελευταίο καιρό, νοηματικά, στο μυαλό μιλάω, είσαι δυνατός. Με κάλυψες πάρα πολύ καλά, διότι μη το συνεχίζουν, δεν γουστάρει γλυψίματα ο κύριος Πρόεδρος. Και μερικοί επιμένουν, εντωμεταξύ πάνε να ολυμπιακίσουν με το ζόρι, Κώστα, καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω, γιατί μου απάντησες πολύ καλά. Το έχεις πιάσει αυτό που γίνεται. Λες λοιπόν ότι το DNA του ΠΑΟΞΗ αλλοιώνεται από τέτοιες καταστάσεις. Βεβαίως, Κώστα μου. Θα περίμενες να πει ο ΠΑΟΞΗς, άντε ρε φυγέτε από εδώ, κάντε ομάδα, πάρτε τους διαιτητές και εμείς θέλουμε στην Τούμπα να νικάμε. Έτσι. Και έξω. Αυτό θες να πεις. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΞΗς όμως γουστάρει να πάρει από τον Ολυμπιακό ένα τέτοιο πρωτάθλημα στα χαρτιά. Γουστάρει. Ναι, γιατί δείχνει τον πραγματικό του αυτό. Δείχνει ποιος είναι ο ΠΑΟΞΗς. Αυτός είναι τελικά ο ΠΑΟΞΗς. Ναι. Και ας αφήσουν αυτά τα αρσενιλίκια, ναι, τις φωνές, το ένα το άλλο, που εσύ πάρα πολλές φορές δικαιώθηκες επάνω σε αυτό. Ότι μη κράζεται γιατί ίδιοι είστε. Γι' αυτό μη κράζεται κιόλας. Εκεί όχι, μαζί δεν του. Κράζουμε κανέναν. Κράζουμε αυτόν ο οποίος λέει χριστιανικά, ναι, πόσο καλός είναι, ενώ είναι Καριόλης. Μπράβο, εκεί είμαι μαζί σου με τα δυο τα χέρια. Κράζω τον υποκριτή. Δεν κράζω τον κατακτητή. Δεν κράζω τον κατακτητή. Κράζω τον υποκριτή. Α, όχι, το κράξιμο δεν το είπα για σένα. Όχι, εγώ κράζω. Ναι. Δεν μ' αρέσει κάποιος, ναι, να λέει ότι είναι κάτι, ενώ να το αντίθετο. Εκεί εγώ τρελαίνομαι. Εγώ είμαι υπέρ του ισχυρού, του νόμου, του καπιταλισμού κτλ. Δεν μπορώ τον Πασοξή να μου το παίζει κομμουνιστής και φιλοεργάτης και αυτά. Δηλαδή δεν μπορώ το σάλιο. Μαζί σου με τα μπούνια. Πώς να σου εξηγήσω. Έτσι. Αυτό. Την υποκρισία του Έλληνα. Του νεοέλληνα μάλλον δεν μπορείς άλλο. Και δίπλα το μεσημέρι στον κόκκινο βλέπω στη μάπα του το μέσο νεοέλληνα. Γι' αυτό παίρνω γκάζια και βαράω να πούμε 8.000 στροφές. Ξέρω, Κώστα. Χριστιανός είμαι, δεν τηρώ. Κομμουνιστής είμαι, δεν τηρώ. Πατριώτης είμαι, δεν τηρώ. Έτσι. Γι' αυτό κατέληξα ότι ο κομμουνιστής και ο χριστιανός είναι ουτοπίες. Είναι ουτοπίες. Παραμύθια, είναι θεωρίες. Κώστα μου. Όταν πάμε Κώστα στο γήπεδο, ξεχνάμε τον Χριστούλη, ξεχνάμε τον Μάρξ. Μπράβο, ξεχνάμε. Μπράβο. Δηλαδή, μπράβο. Μου λέει ένας για το φίλο μου τον κομμουνιστή που μου κάνει το site. Ναι. Το Χριστάκι. Ναι. Λέει Χριστάκι, άμα έρθει η Coca-Cola Company και πήρα αυτό που λέει τι ωραίο site έχει στο rapto.gr, θέλω, ναι, να σου δώσω 1.000 το μήνα και άλλη 1.000, ναι, τον κομμουνιστή. Έτσι. Ο κομμουνιστής θα, ναι, πει κάτω η ρουφιάνε Coca-Cola. Ούτε με σφαίρες. Κατάλαβες. Ούτε με σφαίρες. Και ξέρεις αυτό που όπως ήρθε ο ελληνικός χρυσός εδώ και ο κόκκινος έχει κολοτούμπα. Σε έχω ακούσει επανειλημμένα, Κώστα, και είναι πολύ δυνατά αυτά. Και να σου πω και κάτι, έχεις μια δυνατή προσγείωση και μ' αρέσει αυτή η προσγείωση που δίνεις σε μερικούς. Δηλαδή, τέρμα αυτή η υποκρισία. Δηλαδή, το αλλαξοπολίτη. Η πιο ωραία εκπομπή σε τίτλο διαχρονική είναι η Μαρμίτα. Αβλεπή. Δεν χρειάζεται να αλλάξω το τίτλο της εκπομπής. Η νοοτροπία θα είναι η ίδια, τα πρόσωπα θα αλλάζουν μόνο. Έτσι ακριβώς. Θέλω να είσαι γερός.
Έγινε. Μακάρι να είμαι γερός αρκετό καιρό ακόμα, γιατί κάποια στιγμή θα ξαπλωθώ κι εγώ ανάσχετα. Όχι, ρε, δυνατό είσαι, καλά. Και ο ψάχνει δυνατό ήταν. Κλείσε. Άντε, θα κοπεί. Τα λέμε, πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, Βίλε. Μ' ακούτε? Καθαρότατα, αν και είστε έξω και φορασκούν οι γυναίκες γύρω-γύρω. Συγγνώμη, φίλε, είμαι στο τρένο. Είμαι από εξωτερικό σε τρένο. Στο τρένο είσαι. Κυκλοφορούν και τρένα τέτοια ώρα στο εξωτερικό. Γιατί εδώ ο τρένο σε 11 η ώρα σταματάει. Ναι. Άμπρα έχουμε και τρένο στην Ελλάδα. Έτσι. Πού είστε, σε ποιο μέρος? Κοπεχάγη. Κοπεχάγη. Α, Κοπεχάγη, θα πάω σε 10 μέρες. Θα πάει ο γιατρός στην Κοπεχάγη, σε ένα σεμινάριο γιατρών. Ναι. Πού θα μείνεις ρε γιατρέ, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνεις? Δεν το θυμάμαι τώρα. Δεν θυμάται το ξενοδοχείο. Στο κέντρο είναι. Στο κέντρο είναι, ναι. Άμα σκεφτείς ότι πριν 10 χρόνια είμαστε 400 όλους όλη η Δανία και πέρασε σε 4.000, καταλαβαίνεις τι γίνεται στην Ελλάδα. Να σε ρωτήσω, φίλε, πρέπει να κάνουμε συνάλλαγμα. Οι κατανοήσεις της κορώνης περνάνε με τα ευρώ. Όχι, ευρώ δεν περνάνε εδώ, μόνο κορώνες. Ένα αεροδρόμιο έχει. Στο αεροδρόμιο έχει ανταλλακτήριο. Και στην πόλη προφανώς έτσι. Πάρε κάπου να σε ακούμε, φίλε. Σε σύραγγα περνά. Στο τρένο είναι. Όχι, μέσα στο τρένο. Τι. Από ό,τι κουμπίσω, από 2000 είχαμε μετανάστες από την Ελλάδα. Εχθές το βράδυ σε πήρα τηλέφωνο. Είμαι από Χανιά, από Κρήτη. Ναι. Δεν σ' άκουσα, τα πρώτα χρόνια άκουγα άλλες κουμπές, γιατί όταν σε άκουγα νόμιζα ότι ήσουν Αριανός και λέω εντάξει Κορεανός είναι, εντάξει δεν είσαι μπορεί. Είσαι απλώς ειδικαδόρος, έχεις πλάνα, έχεις πολύ γέλιο, γι' αυτό σ' ακούω τόσα χρόνια, αλλά στο βράδυ αναπτύχθηκα, δηλαδή είμαι ακούω, αλλά θέλω ξέρω πολιτικά, ακούω Λινοφένια, ακούω Ριαλεφέν, στο βράδυ, ίσως στο βράδυ άκουγα τα πάντα για τη Χούντα. Δηλαδή, έχω κουραστεί να βάζω σταθμό σε αστράφες ημέρες και να ακούω για τη Χούντα, να ακούω για κουφά πράγματα. Δηλαδή, καμία σχέση με αθλητικά. Ναι. Έχεις ο φίλος ο Στέφανο, κύριε, ξέρω, καλό παιδί. Α, έχω και αριστερούς φίλους, όπως είναι ο κομμουνιστής που κάνει το site, όπως είναι ο γιατρός Ηρακλειδέας. Έχουν αντίθετες απόψεις. Εγώ ακούω τα πάντα, ναι. Είναι βαθύς κομμουνιστές, δηλαδή, δεν σε ακούμε, φίλε, λυπάμαι πολύ. Είναι άθλια η γραμμή στο τρένο. Και κάποια στιγμή πάρε μας εκτός τρένου. Πώς μας ακούει το τρένο αυτός, ρε γιατρέ? Έχουν WiFi πλέον. WiFi, πού έχει τάση τεχνολογία. Και ίντερνετ έχει. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Πάμε σε διάλειμμα τον 1:30. Το 31 0 98 80 90 9 55 και ενώ μήνυμα 54 3 40. Ραπ για ένα μικρό, όταν είναι μικρός βλέπει τα πράγματα ρομαντικά, αλλά όταν βγει στο κουρμπέτι εκεί βλέπει πως είναι πραγματικότητα. Τι λες γι' αυτό? Το είδα, ρε φίλε, το είδα. Απέτυχα ως ρομαντικός, το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να λύγει το πρωτάθλημα το Φεβρουάριο, χαχαχα, μόνο αν είναι πρώτος ο ΠΑΟΚ όμως, έτσι λέει ο 521. Ο άλλος λέει το μεσημέρι, ο άλλος έλεγε για έναν άσβερκο που δεν του άρεσαν αυτά που έλεγε. Λέει να μην τον δεν βγάζουμε κανένα, φίλε, βγαίνουν μόνοι τους. Κωστή, πες στον Ταρίφ από την Καστέλα να φέρει τα βίντεο από τις κάμερες. Όλοι στο Λευκό Πύργο να πάρουμε τον τίτλο. Η Χούντα του Λιμανιού έπεσε. Ωραίος. Η μεγαλύτερη προδοσία 29 Απριλίου 1967. 29. Κάτω η Χούντα, λέει. Τα μεγαλύτερα λάθη τα έγιναν με τη δεξιά ραπ. Λέει και προτρέπει 148. Ο άλλος λέει 48 ότι ραπτό, λέει, ο Σαββίδης δεν έλεγε ότι θέλει να είναι μόνος του και έκραζε και τώρα θέλει βοήθεια με από το Μελισανίδη και την ΑΕΚ. Κολοτούμπας ο Σαββίδης, λέει ο 48. Τα παόκια ραπ κοροϊδεύανε τους Αριανούς ότι πάνε να ανέβουν στα χαρτιά. Τώρα τα παόκια θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα στα χαρτιά. Τι πλάκα έχουν, πάντως και μόνο που θα σκεφτούν να τιμωρήσουν τον Γαύρο, 24 βουλευτές του Πειραιά θα πάνε στο Μαξίμου σαν μια γροθιά και ο Αλέξης θα τα κάνει πάνω του. Όπως επισημείτε, φυσικά δεν θα γίνει τίποτα. Το μόνο που κάνει αυτή η ένσταση να έχει το μυαλό εκεί και όχι στο κύπελο και τα play-off που μπορεί να γίνει μπούμεραγ. Μπούμεραγ δηλαδή. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Κοτσαρίγο είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, καλημέρα.
Έλα ρε φίλε, τι κάνεις από Καναδά. Γιατρέ, να πας στην Τράπεζα της Ελλάδος, όχι εθνική, για να πάρεις συνάλλαγμα, θα πηγαίνεις μόνον στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν ξέρω, ακούγομαι. Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε. Γιατί ρε φίλε, τι έχει εκεί. Γιατί, έλα ρε, από Καναδά, γείτονα σε μη. Γιατί και εγώ όταν έρχομαι από τον Καναδά, πηγαίνω μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Γιατί πας μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τι, ποιο είναι το κέρδος. Διότι δεν παίρνει προμήθεια. Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει τα συναλλάγματα, τις τιμές συναλλαγμάτων. Άρα σε συμφέρει οικονομικά. Μάλιστα, αυτό είναι. Οικονομικά και δεν παίρνει προμήθεια. Δεν παίρνει ποτέ προμήθεια. Τράπεζα της Ελλάδος και μόνον. Λοιπόν, για τον Μαλάτο, τον οποίο όπως σου ξαναπεί το συμπαθώ πραγματικά σαν άτομο, να μαζίξει τα βίντεο, τις κάμερες. Όλα αυτά που λέει ο φίλος του πριν 44 χρόνια, που θα πει ο άλλος και θα πω και εγώ και εσύ, είναι χαζομάρες. Το γήπεδο Καρασκάκη, όπως ξέρεις, είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο και πολύ μοντέρνο. Να μαζίξουν τις κάμερες, απλό είναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ θέλω σαν παγκοσμίως να πάρουμε το κύπελο, του σύγχρονο, το πρωτάθλημα, όσο πιο άδικα μπορούμε. Όσο πιο άδικα μπορούμε, ναι. Όσο πιο άδικα, βέβαια. Γιατί πρόσεξε να δεις, πάντοτε θα υπάρξει ένας χαλίφης. Θέλω, αφού μπορώ να είμαι χαλίφης, θέλω να γίνω χαλίφης. Όσο πιο άδικα μπορώ, ειδικά φέτος και ειδικά ενάντια σε έναν Ολυμπιακό. Άρα δεν κατηγορείς κανέναν Αθηναίο που πήρε ευρώμικα το πρωτάθλημα. Όχι βέβαια, το χάρτη του νόμου σου λέει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ ο Ολυμπιακός, εγώ από ό,τι κατάλαβα και δεν ξέρω γιατί, ο πρόεδρος του, αφού πουλάει, θα πουλήσει το πιτσερικά τον Ρέτσο, εγώ ξέρω ότι είμαι επιχειρηματίας, όπως και εσύ ξέρω εγώ κλπ. Εάν πουλάς, πάρε πει ότι φεύγεις ρε φίλε, ή το κλείσεις στο μαγαζί του κουβανάς. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαρινάκης φεύγει, αφού αυτό δείχνει αυτό που κάνει. Δεν μπορεί να με. Και από ό,τι ξέρω στο εξωτερικό τώρα ήρθε. Και ένα τελευταίο, γιατί ξέρεις εγώ δεν μου αρέσει να κρατάω πολλές γραμμές. Γιατρέ, με ακούς καλά, έτσι. Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ κατηγορώ εσάς κύριε γιατρέ, όχι εσάς δηλαδή προσωπικά, αλλά γενικά τους γιατρούς και ειδικά τους πνευμονολόγους, διότι ο ψάλτης και πολλοί άλλοι από τον ψάλτη πέθανε το τσιγάρο. Απλό είναι. Είναι γνωστό αυτό και ο κούρκουλος κλπ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σαν γιατροί εσείς δεν κάνετε μια εκστρατεία, δεν ξέρω τι εκστρατεία, κατά του βρωμοτσιγάρου. Να σου απαντήσω εγώ ρε φίλε, θα σου απαντήσω εγώ ρε φίλε. Εγώ αν είμαι πνευμονολόγος, κάτσε ρε φίλε, εγώ αν είμαι πνευμονολόγος, με συμφέρει εσύ να καπνίζεις ή να μην δεκαπνίζεις. Εντάξει, η επίσημη. Εμένα με συμφέρει, ρε φίλε, να καπνίζεις και να το πνευμόνιο σου σαν σαμπρέλα. Γιατί. Να μου επιτρέπετε, γιατί πέρα από κάτω. Σε επιτρέπω. Να απαντήσω στον γιατρό. Ναι. Γιατρέ, θα σε αντεκρούσω πολύ απλά, διότι. Μα δεν πρόλαβα να πω κάτι, ναι. Όχι, να σα πω κάτι, όχι, να σου πω πολύ απλά. Πέθανε λοιπόν ο ψάλτης και λοιπά. Δεν έχω τίποτα με το συγκεκριμένο άτομο, ούτε δηλαδή καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν αναφέρθηκε πουθενά, μα πουθενά στον γραπτό προφορικό ραδιόφωνο τηλεόραση, ότι δεν έπαιζε ψυχάρο. Ο προηγούμενος, δηλαδή υπάρχει συντελεστή. Αυτή ήταν η απόφαση του ψάλτη να καπνίζει, δεν το γιατρό. Που έφτασε από το τσιγάρο ζημιά, το Κώστας μετά έχει πει προσωπικά. Ναι. Έφυγες. Κόψε το. Γιατί να το κόψουνε, είναι μια απόλαυση το τσιγάρο. Γιατρέ, τι λες. Οι γιατροί επισήμως δεν σε στείλουν να καπνίζει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να πει έχει πρόβλημα και θα συνέχισε το κάπνισμα. Σαχλαμάρες είναι. Είναι απόφαση του καθενός. Σαχλαμάρες είναι. Στο καφενείο Καναδέ έχουμε έναν 90 χρονών, ένα 60 ύψος, 48 κιλά. Που καπνίζει 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα. Και ο άλλος πέθανε 65 χρονών που δεν κάπνισε και δεν ήπια. Ας το παραμύθι τώρα. Ας τον κόσμο να γουστάρει, να πούμε. Βρεάσε τώρα ο ψάρτης γούσταρε. Πήδηξε, έφαγε, κάπνισε, έφυγε. Ναι, αλλά να λέτε ότι κύριε θα καπνίσετε, άρα θα πεθάνετε. Άρα είστε βόλοι. Ναι, ενώ εμείς που δεν καπνίζουμε δεν θα πεθάνουμε. Όχι έτσι. Και η ποιότητα της ζωής δεν είναι ίδια. Τι λες, μωρέ. Ένας που καπνίζει σε πληροφορώ μπορεί να πεθάνει από έβραγμα ξαφνικά μια χαρά. Και εγώ να ψοφολογάω 3 μήνες και να μην βγαίνει η ψυχή μου από τον πισίνο. Άσε μας να καναδέ. Πάμε επόμενη γραμμή. Παραμύθια λες. Άφια εδώ πέρα σαν χλαμάρες τώρα. Επόμενη γραμμή. Μη φας, μη πιείς, μη πηδήξεις, μη καπνίσεις. Τι ήρθες να ζήσεις. Μας τρελάνετε τώρα. Κάπνιζε λέει ο ψάλτης. Καλά έκανε. Επόμενη γραμμή. Τι θα τον κάνω εγώ τώρα τον ψάλτη που. Ναι. Ναι. Έλα φίλε. Έλα Κωστή. Ναι. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο δίπλα τον γιατρό έχεις. Καλημέρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πω κάτι για τον κύριο Μαλάτο εδώ, ο οποίος είναι τσακαλάκι. Τσάκαλος, ναι, τσάκαλος. Ναι, ναι, τσάκαλος τέλος πάντων. Ναι. Εάν πάρω το Βάζελο την Πέμπτη, ναι. Θέλω double, φίλε. Θέλεις double. Θέλω double. Θες να πάρεις το Βάζελο την Πέμπτη. Αλλά να πάρω το Βάζελο την Πέμπτη, έτσι. Ναι. Πώς για να μην, πώς για το να θέλεις. Μην ανοιγόμαστε. Πώς για το να θέλεις. Μην ανοιγόμαστε πολύ. Πώς το θέλεις να τον πάρεις. Πολύ. 4-1. 4-1. Το έχω. Όχι. Δεν το έχεις. 3-0. Όχι. 2-0 παράταση. Παράταση την έχεις, ναι. Εντάξει. Εκεί. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, είναι εις βάρος. Τέλος πάντων, κάπου εκεί το βλέπω και εγώ το μάτς. Πιστεύω εάν ότι... Τα καταφέρω, εάν τα καταφέρω, Κωστή άκουσε με λίγο, εάν ναι. τα καταφέρω, ναι.
Μετά, σαν παοκτσής καλός, θέλω double με αυτά που γίνανε. Έτσι, στα χαρτιά. Να τους τη σπάσω. Άρα τους Αριανούς να μην τους... Τους Αριανούς ρε. Α, γιατί ρε Κωστή με πας τώρα. Τους Αριανούς γιατί τους κατηγόρησες που θέλουν να πάρουν τώρα. Δεν άσου τους Αριανούς. Εγώ εσύ είπα τίποτα εγώ για τον Άρη. Άλλο λέω. Εγώ... Κατακρίνουμε τον Ολυμπιακό που το πήρε στα χαρτιά με μείον 3. Κατακρίνουμε τον Άρη που πάει με μείον 6. Κατακρίνουμε τη δόξα. Αυτό που θα γίνει με τον Γάβρο στον Ντάμπουλ είναι για το ίδιο νόμισμα. Δεν είναι για κανένα άλλο λόγο. Για να τον πικάρω είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα για ήταν. Αυτά που έκανε ναι. Τα παλαιότερα. Α, να τιμωρηθεί με το ίδιο αυτό. Μάλιστα. Με το ίδιο νόμισμα. Να δει την αδικία δηλαδή. Έτσι. Λίγο να την νιώσει στο πετσί του. Γιατί να τη σακουλευτεί. 20 χρόνια, να... ναι. 20 χρόνια, μη σου πω και παραπάνω, αλλά τέλος πάντων τα τελευταία α πούμε. Είναι έτσι. Δεν είναι. Άρα λες να νιώσει. Να το νιώσει μέσα στο πετσί του αυτό το πράγμα. Αυτό. Αλλά αγωνιστικά εγώ ναι. Για να πω double να πάρω την Πέμπτη το Βάσελο, έτσι. Πρώτα. Δεν μου λες, και ρε, μετά. Φίλε. Και μετά στον κύριο Μαλάτο θα πάω. Εάν ο Πάοκ πάρει double φέτος. Θα γίνει χαμός. Δεν θα αυτοκτονήσει ο Κούδας, ο Σαράφης, ο Τερζανίδης. Δεν ξέρω. Θα πούνε ρε. Εμείς δεν πήραμε και πήρε ο Πλατυπόδης, ο Σάκο. Ωραία, ωραία, ωραία. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι εξέλιξη. Θα γίνει χαμός πάντα. Θα δούμε. Έχει ωραίο φίνις το πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα να πω στον κύριο Μαλάτο κατά βάση ότι εγώ και αγωνιστικά θέλω να πάω καλά που πήγα φέτος και για κάποιους λόγους τέλος πάντων δεν πλησίασα τον Γάβρο αρκετά. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα, έτσι. Τα κάνανε αυτά που τα κάνανε. Ερώτηση. Πες μου. Πας αύριο στον Πλατανιά, φέρνεις ένα-ένα. Όχι φίλε, όχι. Κάτσε ρε φίλε. Κοίταξε Κωστή, τώρα μην τα πας έτσι. Άκουμε. Στον Πλατανιά με ένα-ένα. Ναι. Δεν υπάρχει συζήτηση που κάνουμε. Άκουμε ρε φίλε. Και τη Δευτέρα παίρνει ο Ολυμπιακός μείον 6. Πας στο αεροδρόμιο και σηκώνεις το αεροπλάνο. Δεν πάω αύριο με ένα-ένα και ό,τι... Κοίταξε, Κωστή, τώρα γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε. Εάν είναι εγώ να πάω για double που λέμε αυτό, τη θεωρία που σου λέω, εγώ φίλε παίρνω δύο τρίποντα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μου λες, εάν δεν μπορείς να πάρεις τρίποντο, απαιτείς από το Σαββίδι να αγοράσεις το μάτς. Τα δωράκια αυτά που λες τα γλυκά να πάει. Ναι. Να πάει στην Κρήτη. Να σε καλά φίλε, μ' αρέσει που σκέφτεσαι βρώμικα. Μ' αρέσει που γουστάρεις το παράπλευρο. Να σε καλά. Bye bye. Να πάει. Σαββίδι, άκου τι λέει. Θέλει λουκούμι ο παράδοχος. Επόμενη γραμμή, ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ είσαι, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Πριν αρχίσω, επειδή ξέρω πόσο σου αρέσει να κάνεις εκπομπή, σου αρέσει ο γρήγορος ρυθμός. Ναι. Να κρατάς να μην κάνει κοιλιά μια εκπομπή. Με κάνει εντύπωση που μιλάει κόσμος παίρνει κάθε μέρα και τον αφήνει μιλάει. Τι κάνει τεράστια κοιλιά εκπομπή σου. Και δεν είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν από μακριά, όπως κάνω εγώ. Υπήρχε πολλές φορές που σε είχα στη γραμμή, έπαιρνα και το έκλεισα επειδή δεν μπορούσα να περιμένω. Δηλαδή μιλάμε τώρα ψηλοπαράδεκτο. Το δεύτερο. Για τον κύριο Μαλάτο που είπε ότι ξέρω εγώ ότι έγινε να λίγο ο κύριος αστυνομικός και τον έσπρωξαν, τον έκαναν. Εγώ για ένα κιλό ψάρια έφαγα μείον 3. Δηλαδή η δικιά του βία είναι υγιή, η βία και η δικιά μου είναι δηλαδή τόσο. Για ένα κιλό ψάρια, γιατί έφαγε μείον 3. Για ένα κιλό ψάρια, δεν έφαγα μείον 3 ή λέω ψέματα. Όχι, δεν έφαγε μείον 3. Για ποια είχα κάνει τότε. Δεν είχα φάει μείον 3. Καλά, σοβαρά, μιλάς. Κύριε φίλε, δεν έφαγε. Δεν έφαγε μείον 3. Μείον 3 παίκτε έφαγε. Πόσο? Μείον 3 παίκτε έφαγε, όχι μείον 3 βαθμού. Σωστή, τι λε τώρα. Μείον 3 έφαγες, όχι τα ψάρια ρε φίλε. Που δεν σου δώσε τον πέναλτι να πούμε και πήρες την ομάδα και έφυγες. Γι' αυτό. Έχω τι. Δεν έφαγες μείον 3 για βία εσύ. Δεν έφαγες μείον 3 για βία. Την κοπάνησες και έφυγες. Δεν πήγες στο τελικό. Δεν πήγες στο μάτς. Όχι για πέρυσι. Όχι για πέρυσι, για πριν 2-3 χρόνια. Πριν 2-3 χρόνια τι έγινε. Κέρδισες τον Ολυμπιακό 1-0, προκρίθηκες. Και πήγες και έφαγες 4 στο τελικό. Τι δεν έφαγες μείον 3. Καλά ρε, δεν τα θυμάμαι καλά τα πράγματα. Δεν τα θυμάσαι καλά. Βέβαια δεν τα θυμάσαι καλά. Εσύ μείον 3 δεν έφαγες για βία. Άξι, να σου πω κάτι. Ας το το πάρουμε και... Ρε παιδάκι μου, εσύ στην Τούμπα δεν έδινες το διαιτητή, τον Παπαπέτρου. Δεν τον πλάκωσες στα μπουνίδια. Έφαγες μείον 3. Γιατί πάντα λες... Συγκεκριμένα μιλάς κατά του ΠΑΟΚ και δεν μιλάς κατά Ολυμπιακού. Πάντα.
Τι κατά του ΠΑΟΚ μιλάω, μωρέ, τι κατά του Ολυμπιακού. Άλλο σε ρωτάω. Αυτό που λες δεν ισχύει. Για ποιο Παπαπέτρο μιλάτε, ρε Κωστή, τώρα. Ρε φίλε, μείον τρεις έφαγες γιατί δεν πήγες στο Καραϊσκάκι να παίξει τη ρεβάνς. Γι' αυτό. Τα ψάρια δεν έβαγες μείον βαθμούς. Πήγες στον τελικό. Ο Κίτσιο απόκουσε πάνω στη γραμμή το σουτ. Κέρδισες ένα 0 με γκολ του Κλάους. Δεν έβαγες μείον τρεις. Κωστή, μπορεί να κάνω λάθος έτσι. Μα παιδάκι μου, δεν έβαγες μείον τρεις. Εγώ πιστεύω, θυμάμαι πολύ καλά. Ήταν πριν ένα-δύο χρόνια, αν θυμάμαι καλά, πάλι πέσαμε Ολυμπιακό που είχαν χάσει. Που κερδίσαμε ένα 0 με γκολ του Αθηνασιάδη με κεφαλιά. Ναι. Και πριν αρχίσει ο αγώνας, βάλαμε ψάρια. Και ξέρω και το άτομο που τα έβαλε τώρα και έφαγε και τιμωρία τώρα. Τιμωρία έφαγε πρόστιμο, δεν έφαγες μείον τρεις. Καλά, έγινε πρόστιμο. Πρόστιμο έφαγε. Συνεχίσουμε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δηλαδή, εσύ είσαι τώρα υπέρ ή κατά. Να τιμωρηθεί ή να μην τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Εγώ φίλε, άκουσε με. Εάν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και πάρεις έτσι πρωτάθλημα, με συμφέρει γιατί θα έχω πολλή δουλειά. Εάν πάλι δεν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός, θα αρχίσει τα κλάματα, πάλι δουλειά θα έχω. Στα παπάρια μου τιμωρηθεί, δεν τιμωρηθεί. Να στα πω έτσι στα ίσια. Στα ρηπαπά μου. Το αποσύρω. Άρα δεν σε νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή εσύ δεν έχει γνώμη, δεν έχει άποψη. Όχι, δεν έχω γνώμη. Δεν με νοιάζει. Αν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός μια εταιρεία ή αν δεν τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός που είναι. Δεν με νοιάζει. Ούτε θα στεναχωρεθώ, ούτε θα χαρώ. Εγώ θα κοιτάξω αυτό το πράγμα τι απήχηση θα έχει στην κοινωνία την τοπική και της Ελλάδος για να έχω δουλειά. Δηλαδή είτε το πάρεις είτε το χάσεις, εγώ θα έχω δουλειά. Δεν με νοιάζει λοιπόν. ΠΑΟΚ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, δεν με νοιάζει. Αυτοί σαν ομάδα που έχουν κάνει τόσες φορές επεισόδια, έτσι, και όλο βρίσκουν και λένε όχι δεν ήταν έτσι, λάθος κάνετε, δεν ανοίγουν τώρα οι κάμερες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Άκουσε φίλε να σου πω μια κουβέντα. Όταν εσύ έχεις κάνει λαό μέσα από τη βία, δεν μπορείς να κλαίγεσαι τώρα και να ζητάς. Με συγχωρείς τώρα, δηλαδή το πας όλο. Εγώ δεν έχω τιμωρηθεί για τη βία που έχω κάνει. Μείον τρεις, ποτέ. Αυτή το θυμάστε πριν χρόνια, τώρα με βάζει και σκέφτομαι παλιά, με τον Πανιόνι που πήγαν στη Νέα Σμύρνη. Και έσπασαν, έκαψαν το γήπεδο και ήταν να φάνε βαθμούς μείων και πήγαν μέχρι. Να τα πεις αυτά στους βουλευτές Θεσσαλονίκης που ήταν υπουργοί. Άκου εμένα τώρα. Είχαν τη δύναμη και το κάνανε. Εσύ έχεις τη δύναμη να πείσεις τους δικαστές να τους βάλουν 6 βαθμούς μείων. Μάγκα θα είσαι. Ρε Κωστή, μη πετάξεις το ένα θέμα στο άλλο. Βρε παιδάκι μου, οι υπουργοί. Οι υπουργοί και οι βουλευτές από τη Θεσσαλονίκη ψήφισαν υπέρ του Ολυμπιακού. Πρώτον, τους εκλέξατε. Δεύτερον, άρα είχαν τη δύναμη. Δεύτερον, τρίτον, εσείς έχετε τη δύναμη το δικαστή να τον πείσετε να τους ρίξει μείον 6 να πάρετε το πρωτάθλημα. Μάγκες θα είστε. Μπορείτε. Να μιλήσω τώρα. Ρωτάω εγώ, ναι, μίλα. Και εγώ σου λέω ότι αυτό που λες, ότι φέτος γινόμαστε μάγκες και τον τρώνε 6 βαθμούς. Συμφωνείς? Μπορείς να το κάνεις. Θα προσκυνήσω τη δύναμη του ΠΑΟΚ, τον ισχυρό. Καλώς ήρθε ο Μεσσίας ο καινούριος. Μπορείς. Αν θες έτσι, εγώ πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει τους μείον 6. Αυτό θα είναι μαγκιά. Θα είναι μαγκιά σου. Πλατανιά, εσύ νομίζω ότι μετά αυτά που έγινε στο γήπεδο με τον Πλατανιά, ο Πλατανιάς θα κάτσει να παίξει για να νικήσει τον ΠΑΟΚ, άμα ξέρει ότι μπορεί να τιμωρηθεί 6 βαθμούς. Και είσαι σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει τα Γιάννενα, ότι μπορεί να κερδίσει τον Πανετολικό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ πλέον δεν ξέρω αν αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει μια μικρομεσαία ομάδα. Και όχι λόγω ποιότητας, λόγω ψυχολογίας. Συμφωνείς, κάνω λάθος? Φίλε, γίνε δυνατός, βίαζε, να σε γουστάρω. Κλάματα δεν μπορώ. Ούτε από σένα, ούτε από τον Καράπαπα, ούτε από το Μελισανίδη, κλάματα δεν μπορώ. Καληνύχτα. Δεν μπορώ τα κλάματα και τον Κασατζίδη. Αυτό δεν μπορώ. Την κλάψα. Πάνε πέρ το δικαστή, σκίστο να στείλε δύο Ρώσους εκεί πέρα δικηγόρους, στο δικαστή να πάρει τους μείον 6 σύνεση.
να γουστάρω εγώ, να λιποθυμάνει η Αριανή, να γίνει χαμός. Και αν δεν τους πάρεις τους μείον 6, θα έχω το κλάμα σου. Πάλι χαμός. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα Κωστή, καλημέρα. Πολύ βελονισμός θα πέσει στην Εγνατίας 63, γιατρέ. Λες, Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, μαζί μιλάμε. Μαζί, μαζί. Έλα, φιλαράκι μου. Λοιπόν, ο προηγούμενος φίλος ήταν αυτός που είχε πει να μιλάμε σύντομα και τα λοιπά. Ναι, αυτός είπε. Α, ωραίος, ναι, γιατί μιλούσε κάθε τέταρτο. Άκουσα σου, φίλε μου. Παοξής από Κορδελιό. Θα τα πω στα γρήγορα και στα ράτα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, εάν θέλει να κάνει ομάδα, θεωρώ ότι κανένας μέσα στο σύλλογο δεν πρέπει να μιλάει ελληνικά. Πρέπει όλοι να μιλάνε ξένα. Άλλες γλώσσες, εν πάση περιπτώσει. Ξεκινήσαμε από τον πρόεδρο, πολύ ωραία, τεχνικό διευθυντή, ωραία, προπονητή, μια χαρά, όλα καλά. Και να συνεχίσουμε και με τους παίχτες κτλ. Τώρα το λες ειρωνικά αυτό ή το λες? Αυτό τα ελληνάκια τώρα να πονάνε τη φανέλα και τα χαζά και τα ξέρω εγώ και τι και πώς και αμάν, δεν τα γουστάρω. Να σου πω κάτι, εγώ θέλω να πονάει την τσέπη του ο παίχτης. Να τιμάει τα λεφτά που παίρνει και να παίζει μπάλα. Και ποιος μίλησε, ρε φίλε? Για Έλληνες. Δεν ξέρω εγώ ποιος μίλησε. Μέσα από το σταθμό σας βγήκε κάποιος και έλεγε πάλι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Άκουσες εμάς να λέμε για κάναν Έλληνα? Τι μας μοιάζει ο Έλληνας? Άκουσα προσωπικά εσάς. Ναι. Έτσι, δεν θέλω να πω όνομα τώρα. Εντάξει, δεν άκουσα, πραγματικά δεν άκουσα. Δηλαδή, να πω εγώ για τον Έλληνα. Τι με νοιάζει εμένα ο Έλληνας, άμα ο ξένος μου κάνει τη δουλειά? Έτσι, γιατί την ξέρουμε την νοοτροπία του Έλληνα. Έτσι. Και ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά όμως. Δεν μπορεί στο μάτσο με τον Πανιόνιο να καθαρίζει ο Πέλκας με τον Μιστακίδη. Σωστό. Σωστό. Άμα είναι να καθαρίζει ο Μιστακίδης, ο Κίτσιου και ο Πέλκας, τον ξένο, τι θα τον κάνω? Σωστό. Πάει, αλλά δεν γουστάρω αυτές τις μαγκές και τα παοξιδηλίκια. Έτσι, που πουλάνε τα ελληνάκια. Α, τα ελληνιλίκια λες, ναι, εντάξει. Φυσικά, ναι. Ο άλλος έρχεται εδώ πέρα επαγγελματίας, παίρνει το μισθό του και κοιτάει να παίξει μπάλα. Αν σου κάνει τον κρατάς, αν δεν σου κάνει τον δίνεις. Σωστό. Τέλος. Απλά πράγματα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε μου. Εγώ ευχαριστώ. Δεν άκουσα κανέναν εγώ από το σταθμό. Τέλος πάντων, δεν άκουσα. Εντάξει. Επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Λοιπόν, μια ένσταση για την πιο βρώμικα πόλη. Πιο βρώμικα πόλη είναι η Καβάλα, Φλαράκη. Γιατί, ρε φίλε, τι έκανε? Τι έκανε? Δύο ανεξιχνία στους φόνους έχει, Φλαράκη. Ούτε η Θεσσαλονίκη δεν τους έχει αυτούς. Ενεξυχνίζει. Ναι. Ναι, ο ένας ήταν και τριπλός μάλιστα. Ο φόνος. Η φόνη ήταν στον έναν σε μία περίπτωση. Και τι σε πειράζει ένα, ο φόνος τι σε πειράζει? Ο φόνος δεν με πειράζει, μεγάλε. Αλλά... Τέλος πάντων. Διαγράφουμε για να μην λέμε σαν τον άλλο να μην κάνει κοιλιά εκπομπή και μας γκάστρωσε. Μη, λέγε. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, άμα θες να μάθεις ο άλλος που σε είπε για τον Ροκφέλε, δεν είναι Ροκφέλε. Είναι στα βιβλία των σοφών της Ιών. Άμα θες να μάθεις τίποτα παραπάνω για το φεμινισμό και για όλα αυτά, δεν είναι τελείως επιφανειακά όπως λες εσύ, χρήματα και τέτοια. Mm. Λοιπόν, τρίτον, ναι. Όταν θα βγαίνουν αυτοί οι χρυσαυγίτες και οι εθνικιστές, ναι. θα τους ρωτάς, ναι. Το Rothschild που έχει το 90% της Τράπεζας Ελλάδος, Rothschild. Ναι, τέλος πάντων. Όπως λέγεται, ναι. Ναι. Που έχει το 90% της τράπεζας της Ελλάδος, θα το διώξουν από την Ελλάδα ή θα παραμείνει? Και τέταρτον, στους χρυσαυγίτες θα ρωτήσεις, δεν μου λέτε ρε παλικάρια, ο δικός σας τι δουλειά κάνει? Μάλλον, τι επιχειρηματίας είναι, θα σου πούν ξενοδοχοδιοκτήτης. Ξενοδόχος. Για να πάρεις ξενοδοχείο εκείνη την εποχή της Χούντας και του πατέρα του και με τα πολεμικά, έπρεπε να είσαι γερό τσανάκι της CIA. Να τα ξέρουν αυτά οι χρυσαυγίτες, να μην βγαίνουν και λένε εμείς οι εθνικιστές κτλ. Πώς την είπε, CIA? CIA. CIA, ναι. CIA κτλ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι και για τον ΠΑΟΚ λίγο, δύο λεπτά. Για πες. Καλά να κάνει να το πάρει, αν και φιλοπαοκτής και αρχίζουν και απομακρύνουμε και από τη Θεσσαλονίκη και από Θεσσαλονίκη που λένε Θεσσαλονίκη. Ναι. Γιατί η Θεσσαλονίκη τρώει μόνο από την επαρχία, δεν τρώει, τρώει μόνο από τη Θεσσαλονίκη. Άμα δεν ήταν η επαρχία θα τρώγανε τζατζίκι πες τους. Λοιπόν, ούτε να ασχολείστε και λίγο και με τις άλλες ομάδες, γιατί οι ομάδες άλλα εθνικής έχει και η Ξάνθη, έχει και η Βέρεια, έχουν και άλλες ομάδες. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη για να ανεβούν 7 ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Εδώ δεν μπορεί να θρέψει 2, ρε.
Η μία είναι πλούσια και η άλλη πεινάει. Και θα μου πείτε να ανεβεί και ο Άρης και να ανεβεί και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ας ανεβούν και, και η Δόξα Καμάρας να πούμε. Και ας ανεβεί και ήταν Μακεδονικός. Εδώ, εδώ κοιτάνε οι επιχειρήσεις να ζήσουν από αυτά τα πράγματα. Φίλε, από πού είσαι? Εγώ είμαι Καβαλιώτης. Yeah. Και, μάλιστα, yeah. και μάλιστα μιλάμε, εγώ δεν έχω θέμα. Βλέπεις, δεν μιλάω για την Καβάλα. Η Καβάλα τι να κάνει. Ζήμη, το, να σου πω και κάτι για την Καβάλα, να το μάθουν και μερικοί. Ναι, ναι. Και για να δεις τι γίνεται, και για να δεις τι γίνεται, ότι δεν βοηθάει η Θεσσαλονίκη καθόλου την Καβάλα. Για πες. Ο Λεπά, θυμάστε την περίπτωση του Λεπά. Του Λεπά. Που ήθελε να πάρει, ναι, του Μπανταζή, που ήθελε να πάρει κάποιος, κάποια ομάδα και απευθύνθηκε στην Καβάλα. Ναι, και, ναι. Το θυμάσαι, το ψιλοθυμάσαι δηλαδή. Εντάξει, δεν έγινε τόρος, ψαχνόταν, τέλος πάντων. Ήρθε εδώ πέρα να πούμε, τα βρήκαν όλα με τους ανθρώπους εδώ και λέει, εγώ λέει σαν Πόντιος, λέει, θα πάω να ζητήσω τη βοήθεια του Σαββίδη. Ναι. Πάει στο Σαββίδη και βγαίνει, τώρα να μην πω και ο όνομα, δεν, γιατί μπορεί να μην είναι και σίγουρο, να μην βγάζουμε. Μη το αέρα. Ναι, ναι. ναι, ναι. 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 Βγαίνει ένας τραβοστόμης Παοκής και λέει, με τη Γαβά, εμείς είμαστε Πάο και δεν έχουμε, λέει, κανείς μη λύσει βοήθεια, λέει, καθόλου, ούτε στην Καβάλα, ούτε στην Πανταζή. Να και, ναι. και να πούμε ο Στραβοστόμης που όλο είναι στην Ίντρικα και στη, και στη Λοβιτούρα να πούμε. Κατάλαβες. Μάλιστα. Αυτά έχω να σου πω. Καληνύχτα. Πολύ ωραία. Θαυμάσαι. Yeah. Θαυμάσαι. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Μάλιστα. Καλημέρα. Έπεσε ο επόμενος. Πάμε στον πάθο επόμενο. Ναι. Ραπ, ακούγομαι. Ακούγεσαι, φίλε. Φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ξέρεις που μπορώ να βρω φθηνές, αλλά κυρίως καθαρές τάνες που στη Θεσσαλονίκη? Όχι, φίλε, δεν έχω πάει εγώ. Με τάνες δεν πηγαίνω, ούτε πήγαινα. Οπότε δεν έχεις ιδέα, δηλαδή. Φθηνές θέλεις κιόλας. Καθαρές κυρίως, δεν με νοιάζει να φθηνές τόσο. Ναι. Γιατρέ, ξέρεις κάτι να το δώσουμε. Μακριά από μας. Πάμε στον επόμενο κύριο. Δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε, φίλε. Έγινε. Επόμενος κύριος. ναι. Πάμε, Γιάννη. Επόμενος. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ. Έλα, Κωστή. Ναι. Φαίνεται πως πολύ εύκολα ξεχνάς. Δεν θυμάσαι ρε πρόπερση όταν παίξαμε το ημιτελικό με τον Ολυμπιακό μετά με εκείνο το γάβρο που βάλαμε στο πάγκο. Μας τιμώρησαν μείον τρεις, ξεκινήσαμε στα play-off. Στα play-off, όχι στο πρωτάθλημα. Μα play-off ήταν. Και έχασες τρεις παίκτες, ναι. Μα αυτό ήταν μείον τρεις, ήταν ουσιαστικά μείον 15. Γιατί ένας βαθμός πάει προς 5. Ναι. Και λέει ο μαλάκος ότι καμία ομάδα δεν τιμωρήθηκε με μείον 6. Εγώ με μείον 15 τιμωρήθηκα, όχι με μείον 6. Μείον 3 ή μείον 15. Μείον 3 ξεκίνησα από το πλοίο. Έπρεπε να ξεκινήσω αν δεν κάνω λάθος με ένα πέλο και ξεκίνησα με μείον 2. Επειδή βάλαμε γάβρο μόνο και μόνο. Δεν πειράξαμε κανένα, δεν χτύπησαμε κανένα. Μόνο στρώσαμε το γάβρο. Τι ωραία ρε φίλε, πάρτε τον δικαστή, σκίστε τον. Κάντε το να. Δεν έλεγε ότι τρεις παίκτες χάσαμε. Παρότι χάσαμε τρεις παίκτες. Έχασες τρεις παίκτες και το κύπελο για τους τρεις παίκτες. Πήγες και ήσουν αποδυναμωμένος αυτό. Βέβαια. Ο Νάτχο δεν έπαιζε, ο Κατσουράνης δεν έπαιζε, ο Λούκας δεν έπαιζε, μισή ομάδα δεν έπαιζε. Ποιος άλλος δεν έπαιζε, ο Λούκας, ο Αθανασιάδης δεν έπαιζε. Νάτχο. Ο Ροχάφ, ναι. Όλος ο άξονας. Ναι, όλος ο άξονας. Και έβαλε 4 γκολ. Δεν μπορούσα να κερδίσω εγώ τον Παναθηναϊκό. Με τίποτα. Σωστό, σωστό. Και θέλω να πω ότι τόσα χρόνια η Αθήνα, με συγχωρείς, βιάζει τη Θεσσαλονίκη με κάθε τρόπο, δηλαδή, με κάθε βρώμικο τρόπο. Και τώρα που έφτασε αυτή η στιγμή που υπάρχει ευκαιρία να πάρω κάποια εκδίκηση, ας πούμε. Επάρτηνα. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Μπορεί να μην είναι σωστό, μπορεί να μην είναι, πώς να το πω. Δεν σε νοιάζει το σωστό. Δεν είναι απόλυτα. Σε νοιάζει ο στόχος, σε νοιάζει το αποτέλεσμα. Δεν θέλω να πανηγυρίσω, ας πούμε, έτσι, με όλη την ψυχή. Θα πανηγυρίσεις με την ψυχή σου, θα πανηγυρίσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αν πάρεις όλο το πρωτάθλημα από την αρχή, από το Σεπτέμβριο, εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ είναι μαζί με τον Πανιόνιο οι δύο ομάδες που αξίζουν περισσότερο από όλο το πρωτάθλημα. Ο Πανιόνιος, Ο Πανιόνιος και ο ΠΑΟΚ. Αυτές οι δύο ομάδες έπαιξαν την καλύτερη μπάλα, πιστεύω. Γιατί από την αρχή Παναθηναϊκός ΑΕΚ δεν υπήρχαν, Ολυμπιακός δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ας τον Ολυμπιακό, είναι εκτός. Ναι. Για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο. Αυτή στο τελευταίο διάστημα που άλλαξαν τον προπονητή, δεν ξέρω, η ΑΕΚ 2-3 άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός από τότε που ήρθε ο Ζουνίδης λίγο έστρωσε. Ναι. Και πάλι, εσύ που τον θεωρείς την παλάρα, εγώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει ένα ημίχρονο μπάλα. Δεν παίζει, α, το πολύ 60 λεπτά. Εγώ δεν βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο γυμνασμένος. Ναι, από τον ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη βιολογική κατάσταση και ο ΠΑΟΚ αν δεν βάλει γρήγορα τα γκολ
θα έχει θέμα σοβαρό. Κοίτα, για μένα. Δύο γκολ είναι. Κωστή. Γιατί εύκολα είναι να βάλει δύο γκολ. Δεν πρέπει να βιαστούμε. Το θέμα είναι όχι, πρέπει να βιαστείτε. Το θέμα είναι να μην φάμε γκολ. Οπωσδήποτε πρέπει να κρατάμε το 0. Αν δεν βάλετε γκολ στο 20 λεπτό, πάπαλα. Πάει. Γιατί και άμα βάλω στο 35 το πρώτο και το 60. Όσο περνάει η ώρα είναι εις βάρος σου. Ο Παναθηναϊκός, αν πρόσεξε το πρώτο μάτς, δεν ήταν. Ό,τι έπαθε η Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ήταν νεκρή, άσχη. Η Γιουβέντους πήρε ταυτότητα της Μπαρσελόνα. Και έχετε μια ευκαιρία που είστε φιλοτσιπρικοί να τους πάρετε τους μείον 6. Φιλοκομμουνιστές είστε. Κοιτάξτε μακάρι, να το, κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε. Αθήνα με τέτοιους βρώμικους τρόπους πολεμούσε. Με βρώμικο τρόπο και εσύ θα πολεμήσεις. Βρωμιάρης αυτός, βρωμιάρης και εσύ. Τον Άρη και τον Ηρακλή. Έτσι. Που αυτοί, ας πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, και ο Αριανός και ο Ηρακλειδίας, το μόνο που θέλουν είναι να μην γίνει αυτό και να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ο Αριανός και ο Ηρακλειδίας θα αυτοκτονήσουν, ρε. Θα πέσουν ξεροί. Να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα. Και αυτοί τους έξι της Λαμίας να μην εκδικαστεί η υπόθεσή τους. Καταλαβαίνεις. Κάτι τέτοιο να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, ο Ηρακλής να πέσει και ο Άρης να μην μπορεί να ανέβει. Δεν είναι ποδοσφαιρική καύλα αυτό το πράγμα. Εγώ εύχομαι για τη Θεσσαλονίκη ό,τι καλύτερο υπάρχει. Και η Καλαμαριά να ανέβει, όπως είπε ο προηγούμενος, και η Δόξα Γερακαρού να ανέβει, αν μπορεί. Γιατί τόσα χρόνια πρέπει να καταλάβουμε εδώ ότι εχθρός είναι ένας. Αθήνα λέγεται. Δεν λέγεται ούτε Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ, ούτε Παναθηναϊκός. Αθήνα, αυτός είναι ο εχθρός. Έχεις ένα κόμπλεξ με την Αθήνα, ε. Ο Ολυμπιακός στον Πειραιά είναι. Αλήθεια, Κωστή. Ναι. Βγάζεις ένα επαρχιώτικο κόμπλεξ. Α, πες το και έτσι, αλλά για μένα είναι αυτή. Είσαι λίγο βλαχοκομπλεξικός, να πούμε. Ο Ρωσοπόντιος είναι, δεν είναι βλάχος. Ο Ρωσοπόντιος. Ναι, είσαι Έλληνο Πόντιος τέλος πάντων. Είσαι Ρώσος, Έλληνας. Όχι, Έλληνας, είμαι Πόντιος. Πώς είναι το επίθετο? Πόντιος που λέει ο λόγος. Εγώ είμαι στην Ελλάδα. Έχω μιλήσει πολλές φορές, εντάξει, με ξέρεις. Το επίθετο σου ποιο είναι, ελληνικό είναι? Το επίθετο, βέβαια. Α, είναι ελληνικό, σε είδης. Βέβαια, ναι. Α, μάλιστα. Εγώ και παππούς και γιαγιάδες όλοι Πόντιοι είναι. Μιλάω καθαρά Ποντιακά. Μιλάς και τα Ποντιακά. Βέβαια. Έλα ρε γίγαντα, σοβαρά. Αλήθεια σου λέω, ναι. Είσαι και Παλαιστής τίποτα? Παλαιστής, όχι, ποδοσφαιριστής παλιός. Α, έπαιξες μπάλα. Ωραίος. Μπάλα, ναι. Φιλιά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βρωμιάριδες αυτοί, βρωμιάριδες και εμείς. Ελεηνοί αυτοί, τρισάθλοι εμείς. Έτσι λοιπόν προνονία. Μόνο με τη βρωμιά. Γιατρέ, συμφωνείς? Σωστό. Πάμε παρακάτω. Τελευταίος, ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Τι γίνεται? Αλητεία αυτή, καφριλίκη εμείς. Ωραία, δεν μηνύματα περνά στα μάτια. Μ' αρέσει έτσι δομημένη κοινωνία. Γουστάρω, έλα. Λοιπόν, Κώστα, πάντως για αυτό που είπες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει φάει μείον 3 με τους Γάβρους, έφαγε όντως μείον 3. Βασικά ήταν αρχικά μείον 5 και με την έφεση έγινε μείον 3. Έγινε μείον 3. Λοιπόν, σωστό. Ναι, σωστό. Ήταν μείον 5, οπότε αυτό ισχύει. Σωστό. Δεύτερο. Σωστό. Τώρα εγώ αν ήμουν Γάβρος, θα ήθελα πιο πολύ να κυνηγήσω να εξαγωνιστικά το παιχνίδι πλατανιάς ΠΑΟΚ, να το σφάξω τον ΠΑΟΚ να χάσει, να πάω τους μείον 6, να φανώ ότι και αδικημένος και να πάρω και το πρωτάθλημα. Σωστό. Δηλαδή οι Γάβροι, αν το σκεφτούν καλύτερα, ποιος πιο πολύ τους συμφέρει, αν έχουν κάποια δύναμη σε αγωνιστικά που την έχουν. Να πάνε στον Πλατανιά. Σωστό. Φυσικά. Όχι να πάνε για το δικαστήριο. Βάλτε μείον 6. Ας χάσει ο ΠΑΟΚ τους βαθμούς και θα φέρει μια ισοπαλία. Καληνύχτα. Και μάγες θα βγουν επικοινωνιακά. Και τι δουλειά σου αγωνιστικά. Και ξύλο θα πέφτει στην Τούμπα 3 μήνες. Βέβαια. Τώρα το άλλο. Γι' αυτό που λες, αν το θέλει ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις. Εγώ 27 χρονών είμαι, δεν έχω δει πρωτάθλημα. Όχι ότι θα πω όχι, αλλά δεν με γεμίζει και πολύ. Τι να σου πω ρε παιδί μου, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Το θέλω, αλλά δεν ξέρω. Ένας 45 ΠΑΟΚΣΙΣ θα το γουστάρει πολύ. Ναι, εγώ με μισή καρδιά δεν ξέρω. Δηλαδή, αλλιώς το περιμένω δηλαδή, να το ζήσω, καταλαβαίνεις. Θα το γουστάρει πολύ ένας μεσήλικς ΠΑΟΚΣΙΣ. Ναι. Εσύ δεν έχεις δει πολλά και μπορεί και είναι λογικό τα βιώματά σου να μην έχουν, να είναι πιο light. Κατάλαβες. Ναι. Ναι, δηλαδή εγώ το πρώτο βουτάκι μου πράγμα δεν θα ήθελα, ρε παιδί μου, να το γουστάρω. Να και όπως λέει ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, λεπρός ο θρύλος, λεπρός ο ΠΑΟΚ, αυτό δεν είναι προτάσμα, σπιναλόγκα είναι. Σπιναλόγκα γουστάρω. σωστό. Ο δημοσιογράφος, ο παραγωγός, ο τηλεοπτικός παραγωγός, σαπίλα θέλει, ξύλο θέλει, βία θέλει, σεξ θέλει, survivor θέλει, καφρίλα θέλει, κουσκούζι θέλει. Τι να την κάνει την κοινωνία, τι να την κάνει την κοινωνία την καλή. Θα μείνει χωρίς δουλειά με και την καλή κοινωνία.
Σπιναλόγκα! Γεια χαρά, τέλος. Γεια χαρά. Λέγε γιατρέ, πώς σου φάνηκε? Ωραία. Καλά ήταν, πέρασε καλά. Πολύ ωραία. Δεν μου λες, Σαββατοκύριακα δεν δουλεύεις. Όχι. Χτυπάς Δευτέρα τα πει. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατρία. Γιατρίο. Ναι. Και περνάς τώρα το βελονισμό στο κομμάτι του εντέρου. Τώρα τι είναι αυτό που πουλάει, μου είπες πολύ. Πουλάει, δεν είναι πουλάει, είναι θεραπεία. Πουλάει, θεραπεία. Είναι ποιος θεραπεία. Ναι. Ναι, είναι, εντάξει, έχει διάφορα πρωτόκολλα που μπορεί να βοηθήσει. Είναι και σώθηκα. Να είμαστε σε διακοπή καπνίσματος. Είναι στους πόνους παντός τύπου. Είναι στις μικρανίες, δυσμηνόρειες, στις γυναίκες. Ακόμα και στην υπογονιμότητα. Τι σημαίνει δυσμηνόρεια εδώ, τι είναι αυτό? Πόνους σε περίοδο. Α, ναι. Τρεκτή πόνη. Έχουν πόνο στην περίοδο, ναι. Και όχι απλά πόνη ανεκτή, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και πώς φτιάχνει αυτό? Φτιάχνει, έχει πρωτόκολλο. Και έχει πρωτόκολλο. Mm. Δηλαδή πριν έρθει η περίοδος να μην πονάει. Ναι, λίγε. Και κατά τη διάρκεια αυτή. Ναι. Συνήθως είναι λίγο πριν και κατά την πρώτη μέρα. Και την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Α, έχεις και τέτοιο κόλπο, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Ναι, έχει διάφορες ενδείξεις. Πώς λέγεται αυτό στην δυσμηνόρεια? Δυσμηνόρεια, ναι. Δύσκολη μηνόρεια, δηλαδή. Δυσ, ναι, το δυσ. Ναι. Δυσ, τι λέει? Δυσ με ύψιλο. Εγνατία 63 είσαι. Ναι, πάντα εκεί. Να με κάνεις το σβέρκο εδώ για πάντα με εδώ να δεις. Ναι, πάντα. Τι έχω εγώ εδώ για πάντα. Είσαι λίγο αριστερά, λίγο κουμπωμένος. Τι σημαίνει κουμπωμένος? Είναι λίγο, λίγο σκληρός ο μίσος. Κάνει μια σύσπαση εδώ. Ναι. Θα με κάνεις πάλι. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Mm-hmm. Θα έρθω Εγνατία 63. Κάτι λέω, Γιάννης. Θα χτυπήσω το θηροτηλέφωνο. Τι θα ανέβω στον τέταρτο όροφο. Έκτο, πάντα το έκτο. Θα με ανοίξει η χωρίνα. Κάτι λέω, Γιάννη. Λέγε, Γιάννη. Και πιο κάτω από το σβέρκο, μια χαρά είναι εδώ, να και εδώ πιο πίσω. Και πιο κάτω, γιατί ζάχαρη. Και πιο κάτω, γιατί. Βάλε το τραγούδι και μου λέει παρακάτω. Κοιτάξτε, Θεσσαλονίκη. Οι γκέι στη Θεσσαλονίκη αφήνουν λεφτά. Οι Τούρκοι αφήνουν λεφτά. Και παρέλαση έχουμε, έτσι. Παρέλαση και τέτοια. Όπως λέει εδώ ο γιατρός. Ανοιχτές κοινωνίες. Ναι. Τι καλύτερο λοιπόν, λέει ο γιατρός Ηρακλειδέας, από τους γκέι που είναι άνδρες με καταναλωτική συνείδηση γυναίκας. Χρόνια μπροστά, λέει ο Μπουτάρης. Ναι. Είναι κάποια χρόνια. Βέβαια. Άμα δεν ήταν ο Μπουτάρης, θα είχατε ξενοδοχεία γεμάτα, ρε. Τα συνέδρια του καλάδες που έρχονται, ρε. Σαν τον άλλο Παπαγεωργόπουλο εκεί που βούτυξε τα λεφτά εκεί στο μέλι μαζί με τον άλλο, πώς το λένε. Το ξαναφωνάζουν τώρα τους αξόνιδες και αυτούς εδώ. Και έχει τώρα τη δημοτική αστυνομία να γράφει την οφειλία που δεν μου φάσκα να κλώτσω. Ρε. Ένα. Α, το κρύο το χάρη κλείνε, έβαλες. Ένα, δύο. Κρύος. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Ένα, έλα. Έλα, Ιβανόη, πες μου να μ' ακούς over. Ιβανόη, Μέλπο, καλή Ιβανόη, πες μου να μ' ακούς over. Όταν πάρουν πάω Παναθηναϊκός και ΑΕΚ από 20 συνεχόμενα στα χαρτιά, μετά θέλω πεντακάθαρο πρωτάθλημα. Λέω 9.70. Όποιος δεν είναι Ολυμπιακός θα το ευχαριστηθεί φέτος και θα ανέβω και εγώ να το πανηγυρίσω μαζί με τα Παόκια. Πάνος Αστέρας Τρίπολης. Του μείνω τελικός κυπέλλου με το μανιάτι αυτού. Αν τολμάει ο Τσίπρας σας δώσει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Λέει ο 9.22. Τι τον κάνετε, ρε. Θα το ρίξετε στην κυβέρνηση αφού θα πέσει ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αν φέρουν 1-1 στον Πλατανιά θα ρίξουν μείον 7 στο Γαύρο. Ρε, άλλαξαν τα κόζια, λέει, και μείον 8 ή 9,5 πω. Καράβλα μείον 3 φάγαμε τότε στα playoff. Ναι, σωστό. Αλσχάιμερ, πάντα είναι καραβλό κουνάμι. Θα μας τρελάνει. Σωστό, σωστό. Δεν το... Εγώ είχα στο μυαλό μου τους 3 παίκτες. 4. Εκεί έμεινε το μείον για μένα. Άντε βρε και φτεδόβλα και λέει 188 που θες και double. Αν σε βάλω να το γράψεις θα, θα βάλεις 3 αλφα λέει. Βολέψουμε κανένα ντάμπλετ λέει για φέτος. Ναι, το μου με διορθώνουν πολύ φίλοι εδώ για τους μείον 3 με τα ψάρια. Τι ναρκωτικά πήρετε ρε μάγκες, ποιο ντάμπλο ΠΑΟΚ, πάλι παραμύθι τρώτε ρε χαϊβάνια. Γιατί να μην ελπίζει ρε φίλε. Πες τους άσχετους λέει άλλος που λένε για κάμερες ότι το καταγραφικό το έχει η αστυνομία. Μόνο η αστυνομία μπορεί να βάλει και κάλει στη φόρα το τι έγινε. Του συμφέρει. Η αστυνομία είναι τζαμπή ο υπουργός. Και ο υπουργός είναι ΠΑΟΚ. Ο Τσίπρας είναι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Ο Τσίπρας είναι Σαββίδης. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ποια και Παναθηναϊκός μωρό, ένας έχει να βγει Ευρώπη από εποχές ΠΑΣΟΚ και ο άλλος έχει να νικήσει ευρωπαϊκό αγώνα 5 χρόνια. Να τους δω το καλοκαίρι χωρίς φλάκα τι θα κάνουν. Όπως είπαμε, αν πάρουμε πρωτάθλημα 500.000 κομμάτια στο Λευκό Πύργο και πέφτουμε στο Θερμαϊκό. Ωραίος. Βέβαια θα πέσει στο Θερμαϊκό. Να το πάρει από το Γαύρο με δικαστή. Το είναι μεγάλη ανάταση. Εκεί θα κάνει και ο Σαββίδης αγάπη με το λαό του ΠΑΟΚ. Εκεί θα γίνει αυτό που λέμε τον αγάπησε, είναι καλοφτιαγμένος.
Καλή συνέχεια, κύριε Χιλιτίδη. Θα τα πούμε τη Δευτέρα εμείς με το βρούτο τον κόκκινο. Να είστε καλά, γιατρέ πάμε. Καλό βράδυ. 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 Να είστε καλά, γιατρέ πάμε. Καλό βράδυ.